Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι. Στον κύκλο Διαλέξεων Ιστορία που έχει οργανώσει ο Δήμο Φιλοφέη Ψυχικού με το νομικό του πρόσωπο, τον ΟΚΑΠΑ, τον Οργανισμό Κοινωνική Αλληλεγγύη, Προστασία, Αθλητισμού και Πολιτισμού, σήμερα θα διακόψουμε τη ροή των διαλέξεων και θα αφιερώσουμε τη σημερινή μα διάλεξη σε ένα πολύ επαιτειακό αφιέρωμα για τα 200 χρόνια τη Ελληνική Επανάσταση. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντωνόπουλο. Κύριε Αντωνόπουλε καλησπέρα και ευχαριστούμε καλησπέρα. πάρα πολύ Ευχαριστώ και εγώ. που είσαστε κοντά πολύ. μας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και την, την κυρία Έλση Δημουλά, Δημοτική Σύμβουλο. Παρακαλώ κύριε. Και κύριο. εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Αντωνόπουλο που και πάλι πιστό στο ραντεβού είναι εδώ mm -hmm. τόσα χρόνια και να πω ότι με μεγάλη χαρά θα παρακολουθήσω αυτή τη διάλεξη την αφιερωμένη σε αυτή την επανάσταση που σε αυτή είμαστε ένα ελεύθερο κράτος σήμερα. Σήμερα. Εγώ να ευχαριστήσω πολύ τις αγαπητές κυρίες, την πρόεδρο του ΚΑΠΑ, την κυρία Βιθούλκα, τη Δημοτικό Σύμβουλο, την κυρία Δήμουλά, τον κύριο Αναστάση που έχει το τεχνικό μέρος και χάρη σε αυτόν μπορούμε σήμερα εμείς να επικοινωνήσουμε με το Ευγενές Ακροατήριο και την κυρία Αγγελική, η οποία θα παρουσιαστεί και αυτή σε λίγο μετά, διότι τώρα είναι απασχολημένη σε άλλα θέματα. Αγαπητοί φίλοι, είναι ιδιαίτερη τιμή μου πάλι και εμένα που βρίσκομαι εδώ. Να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο, ο οποίο μου προσφέρει φιλόξενη στέγη, αλλά και όλους εσά που πιστεύω ότι σπαταλάτε λιγάκι τον πολύτιμο σας χρόνο για να επικοινωνήσουμε έστω και με αυτόν τον τρόπο διαδικτυακά και να αφιερώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, τη σημερινή μας διάλεξη με τους αγαπητούς φίλους στα 200 χρόνια, στα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Ε, κρίναμε ότι χρειάζεται ίσως να διακόψουμε τη ροή των μαθημάτων, των θεμάτων που μας απασχολούν, αν και τα θέματα μας είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οπότε και η Ελληνική Επανάσταση κάπου εντάσσεται σε, αυτή την, σε αυτό το πλαίσιο και να πούμε μερικά πράγματα, να καταθέσουμε ορισμένους συλλογισμούς, ορισμένους προβληματισμούς σχετικά με αυτό το μέγα γεγονός, το οποίο όπως προείπαν και οι σεβαστές κυρίες, δημιούργησε το ελληνικό κράτος, το, νεό, το σύγχρονο ελληνικό κράτος που ήταν ο βασικός στόχος και ένα μεγάλο επίτευγμα. Η Ελληνική Επανάσταση, αγαπητοί φίλοι, εννιάχρονος αδυσόπιτος αγώνας, Γεμάτος από γεγονότα, σημαντικά μεγάλους ηρωισμούς, αυτοθυσίες, δάκρυα, βασανιστήρια, πόνο και θυσίες του Ελληνικού λαού, αλλά και στιγμές πολλές φορές σκληρές, ε, εσωτερικές διαμάχες, προδοσίες, εμφυλίους πολέμους, αποτελεί την κολόνα πάνω στην οποία χτίστηκε το σύγχρονο κράτος. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να θέσω ορισμένα ερωτήματα στου αγαπητού φίλου που μα ακούνε και εδώ πέρα στου αγαπητού φίλου που παρακολουθούν που έχουν να κάνουν με τη βάση, με την ουσία του πράγματος. Πότε και πώ και από ποιου αποφασίστηκε η Ελληνική Επανάσταση, πώ ξεκίνησε, ποιοι παράγοντε συνέβαλαν στην έκρηξή της και στη διαμόρφωσή της. Ποιοι άλλοι παράγοντες βοήθησαν στην εξέλιξή της. Ποια ήταν η συμμετοχή των διαφόρων κυριαρχικών ομάδων της ελληνικής κοινωνίας και θα εξηγήσω τι εννοώ. Ποια ήταν η συμμετοχή του ευρωπαϊκού περίγυρου. Ποια ήταν η συμμετοχή της Ευρώπης και χωρών μακρύτερα από την Ευρώπη, έξω από την Ευρώπη, των Ηνωμένων Πολιτειών, ορισμένων χωρών της Αφρικής, της Ασίας. Ποια ήταν η συμμετοχή των μεγάλων δυνάμεων της εποχής ποιος ο ρόλος του ελληνικού λαού τελικά, πώς πέτυχε, τι πέτυχε και γιατί πέτυχε. Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι ξεχωριστές διαλέξεις και ξεχωριστή σειρά μαθημάτων που θα μας πέραν πολύ χρόνο να τα καλύψουμε. Θα προσπαθήσουμε όσο είναι δυνατόν και δεν είναι εύκολο να καλύψουμε αυτό το θέμα κυρίως δουλεύοντας πιο περιληπτικά αλλά εμένοντας σε ορισμένα βασικά στοιχεία. Το πρώτο θέμα που μπορεί να μας απασχολήσει να πούμε μερικά πράγματα είναι κάτω από ποιες συνθήκες άρχισε να προετοιμάζεται αυτό το γεγονός. Ένα σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι πως και πριν την Ελληνική Επανάσταση, πριν το 1821, έχουμε διάφορες εξεγέρσεις, διάφορες μικρές επαναστάσεις, οι οποίες ξεσπούν, στον ελληνικό χώρο, στον οθωμανοκρατούμενο ελληνικό χώρο ήδη από τα, τέλη του, από τα τέλη του 17ου αιώνα και στα μέσα του 17ου αιώνα, αρκετά παλιά, 1650, έχουμε τέτοιες εξεγέρσεις. Έχουμε εξεγέρσεις αγροτικές, έχουμε εξεγέρσεις οι οποίες ε, πολλές φορές ε, ε, υποκινούνται από τη Γαλλία, Έχουμε εξεγέρσει που υποκινούνται από τη Ρωσία, από την Αυστρία, από τι μεγάλε δυνάμει, από τη Βενετία, δηλαδή από τι χώρε εκείνε, κυρίω τελευταίε, οι οποίε κατά κάποιο τρόπο ήταν αντίθετε, εχθρικέ προ την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πριν συνεχίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Δεν μιλάμε για Ελλάδα, μιλάμε για Έλληνε. Ελλάδα, με την έννοια που δίνουμε σήμερα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει εκείνη την εποχή. Ελλάδα με το νομικό διεθνοπολιτικό πλαίσιο όπως υπάρχει σήμερα και κατοχυρώνεται σαν ένα εξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, δεν ε, μπορούμε να μιλήσουμε για εκείνη την εποχή. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Δεν υπάρχει Ελλάδα για εκατοντάδες χρόνια. Βεβαίως Έλληνες υπάρχουν. Ελληνικός λαός υπάρχει. Ε, ελληνικός πολιτισμός υπάρχει και διαμορφώνεται ανάλογα με την εποχή. Αλλά ελληνικό κράτος Όπω το λέμε τώρα δεν υπάρχει. Θα μου πείτε εκεί την εποχή, το ίδιο είναι για τα άλλα κράτη. Όχι. Η Γαλλία είναι κράτο από τον 8ο αιώνα, από τον 10ο αιώνα είναι κράτο η Γαλλία. Μεσονικό κράτο, με τα χαρακτήρια. Είναι κράτο. Ισπανία είναι κράτο. Στα τέλη του Μεσαίωνα έχουμε μεγάλα κράτη. Έχουμε την Αγγλία. Έχουμε τη Γαλλία. Έχουμε την Ισπανία. Εξάλλου, αν χωρίσουμε λίγο την ευρωπαϊκή ιστορία έτσι πολύ γενικά, κάθε αιώνα έχει και τη μεγάλη του ευρωπαϊκή δύναμη. Ο 16ο είναι ο αιώνα τη Ισπανία. Ο 17ο είναι ο αιώνα τη Γαλλία. Ο 18ο είναι ο αιώνα τη Αγγλία, τη Μεγάλη Βρετανία. Ο 19ο συνεχίζει η Μεγάλη Βρετανία και αυτό έχει σημασία για την Ελληνική Επανάσταση, αλλά εμφανίζονται και άλλε χώρε που δεν είναι τυχαία η δύναμή του. Δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Γερμανία και η Ρωσία. Ο 20ος είναι ο αιώνας της Ρωσίας, Σοβιετικής Ένωσης πλέον και των Ηνωμένων Πολιτειών και μετά εμφανίζεται η Κίνα. Ο 21ος, εσείς θα μου πείτε, εγώ ακόμα το ψάχνω, έτσι, είναι ακόμα νωρίς. Πάση περιπτώσει που αγαπητοί φίλοι, αυτές οι μεγάλες δυνάμεις έχουν κρατικέ οντότητε. Κάνουν αυτοκρατορίες οικονομικές, αλλά η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ένα πολυεθνικό τεράστιο κράτος στην εποχή της δόξας της η Οθωμανική Αυτοκρατορία ξεκινάει πέρα από κοντά από την Κασπία Θάλασσα, από την Περσία και φτάνει στην Αλγερία. Και όσον αφορά τη βόρεια πλευρά της Μεσογείου ξεκινάει από τα κράσπεδα τα ανατολικά της Μικρασίας και φτάνει όλη η Μαύρη Θάλασσα είναι δική της, όλη η Μαύρη Θάλασσα, όχι το κάτω μέρος που είναι σήμερα, όλη η Μαύρη Θάλασσα και φτάνει μέχρι την Αδριατική. Φτάνει μέχρι το κέντρο της Ευρώπης. Και η Ουγγαρία είναι κομμάτι που ελέγχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και μην ξεχνάμε πως το 1527 29 αν δεν κάνω λάθος, πολιορκούν οι Οθωμανοί, ο Σολαιμάν ο Μεγαλοπρεπής, Σολαιμάν κανονή, μεγάλος ο Σουλτάνος, πολιορκεί τη Βιέννη. Αν πέσει η Βιέννη, το Παρίσι είναι μια, μια, μια ανάσα που είναι το Παρίσι. Τελειώνει η Ευρώπη. Όπως έλεγε δε ο Σολαιμάν, εγώ είμαι ο άρχοντας του κόσμου, και τα ψάρια στο βόσπορο για να κολυμπήσουν, παίρνουν άδεια από μένα. Καταλάβατε δηλαδή μεγάλη αυτοκρατορία, ισχυρή, μουσουλμανική, όπου έχει δεκάδες λαούς υποταγμένους. Οι Οθωμανοί και καλύτερα να το λέμε Οθωμανοκρατία και όχι Τουρκοκρατία. Βέβαια, επειδή έχει παραδοθεί να λέμε Τουρκοκρατία και εμεί θα τη λέμε Τουρκοκρατία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Το Οθωμανικό κράτος, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, είναι ένα κράτος πολυεθνικό, όπου δεν αναγνωρίζονται έθνη, δεν έχει τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου εθνικού κράτους ή, πάση του εθνικού κράτους όπως αυτό διαμορφώνεται με την εωτερικότητα, τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και κυρίως όπως εμπεδώνεται στην ευρωπαϊκή ιστορία με τη Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση είναι αυτή η οποία θα δώσει στην Ευρώπη και στον κόσμο την έννοια του εθνικού κράτους. Μην ξεχνάμε πω η έννοια τη πατρίδα που υπάρχει στου αρχαίου Έλληνε, ε, μετά θα εμφανιστεί στον ευρωπαϊκό χώρο, στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, με την Γαλλική Επανάσταση. Μην ξεχνάμε τον εθνικό ύμνο τη Γαλλία. Τρίτη λέξη, εμπρό παιδιά τη πατρίδα. Εμπρό παιδιά τη πατρίδα. Αυτό που λένε οι Γερμανοί Vaterland, ε, το οποίο το πήραν από του Γάλλου. Διότι οι Γερμανοί στη διαμόρφωση τη εθνική του συνείδηση είναι παιδιά τη Γαλλία. Όλα αυτά λοιπόν τα γεγονότα. Κατατείνουν σιγά σιγά στη δημιουργία εθνικών κρατών. Αλλά εδώ έχουμε μια υπερεθνική αυτοκρατορία με τελείω αρχαϊκέ και ανατολικό τύπου δομέ, η οποία με την πάροδο των αιώνων αρνείται να εξυγχρονιστεί, δεν μπορεί να εξυγχρονιστεί. Είναι ένα κράτο τεράστιο, δυσκίνητο, με μια τελείω καθυστερημένη γραφειοκρατία, έναν ανατολικό τρόπο λειτουργία και διοίκηση, κατά βάση θεοκρατικό, όπου οι Οθωμανοί, α πούμε οι Τούρκοι, οι αναγνωρίζουνε όχι εθνικές εθνικά σύνολα, αλλά θρησκευτικά σύνολα. Για αυτούς οι γιαούριδες, ε, οι προσκυνημένοι, είναι είτε χριστιανοί, είτε εβραίοι. Και επειδή είναι μουσουλμάνοι οι Τούρκοι, που δεν είναι μόνο Τούρκοι, είναι και άλλοι λαοί μουσουλμανικοί, κυριαρχούν. Ο Σουλτάνος είναι χαλήφης, είναι η φωτογραφία, η φωτοτυπία του Θεού πάνω στη γη, ο Σουλτάνος και όλοι οι χριστιανοί αποτελούν ένα έθνος, μια κατάσταση, ένα μιλιέτ. Δηλαδή οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι, οι Βλάχοι, οι Ρουμάνοι, μερικοί Αλβανοί, οι Έλληνες, δεν ξέρω ποια είναι ποια άλλη στην Μικρασία, οι Αρμένοι. Αυτοί είναι το χριστιανικό μιλιέτ. Οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, το εβραϊκό μιλιέτ. Και οι μουσουλμάνοι, χωρίς να ξεχωρίζουν Τούρκους, Κούρδους, ε, Αλεβίτες, ε, Λαζοπόντιου, ξέρω εγώ, Άραβε, είναι οι Μουσουλμάνοι. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε γιατί παλιά πιστεύαμε και πολλοί, α πούμε, από του φίλου που το έχουν, έχουν κάνει κάποια παρεξήγηση, νομίζουν ότι είναι Τούρκοι και Έλληνε. Δεν είναι Τούρκοι και Έλληνε. Αυτό θα έρθει αργά και θα έρθει μάλιστα από τη μεριά των Ελλήνων. Εκεί η είναι μεγάλη, η μεγάλη, το μεγάλο επίτευγμα του ελληνικού λαού, το οποίο προετοίμασε την και επανάσταση. Είναι ακριβώς ο αγώνας των λογίων Ελλήνων, των Ελλήνων του εξωτερικού, και θα πούμε πώς βρέθηκαν οι Έλληνες στο εξωτερικό, των Ελλήνων αστών, μορφωμένων, επιχειρηματιών, διανοούμενων, εφοπλιστών, εμπόρων, οι οποίοι αφομ... των πλουσίων φαναριωτών, που είναι μια άλλη κατηγορία, οι οποίοι αφομοιώνουν το ευρωπαϊκό πνεύμα, αφομοιώνουν τα διδάγματα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, βλέπουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού διαφωτισμού στη Γαλλική Επανάσταση, η οποία με τον τρόπο το δικό τη, έναν τρόπο βίαιο και ματυρό εν μέρη, εφάρμοσε τι αρχέ του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και έφερε την εωτερικότητα και αρχίζουν να συναισθάνονται, να συνειδητοποιούν πω έτσι πρέπει να γίνει και με τον δικό του το λαό. Οι Έλληνε δηλαδή του εξωτερικού κυρίω αρχίζουν να ονειρεύονται τη δημιουργία, την ανάδυση του ελληνικού έθνους ως διαφορετική πραγματικότητα μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ή δυνατόν κάτω από τις επιρροές του Ευρωπαϊκού Διαφώτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, κυρίως της Γαλλικής Επανάστασης. Όταν ξεσπάει η Γαλλική Επανάσταση, έγραφε ο Κολοκοτρός μετά, ακούσαμε τα νέα της Γαλλικής Επανάστασης σαν τις άλπιγγες της Αποκαλύψεως. Δηλαδή ήταν για, για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, αλλά και για λαούς εκτός της Ευρώπης. Ήταν η Γαλλική Επανάσταση ένα σήμαντρο με τα συν και τα πλην. Η Γαλλική Επανάσταση δεν α, κράτησε ένα δύο χρόνια, η Γαλλική Επανάσταση πήγε 10 χρόνια. Ήταν ένα τεράστιο πολιτικό γεγονός. Η διαφορά με την Ελληνική Επανάσταση είναι ακριβώς ο εθνικό εθνικοαπελευθερωτικός χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης και όχι τόσο... Έχει και κοινωνικό χαρακτήρα η Ελληνική Επανάσταση, αναμφισβήτητα. Αλλά όχι τόσο ο καθαρά κοινωνικό και οικονομικό χαρακτήρα που έχει η Γαλλική Επανάσταση. Όταν λέμε επανάσταση, αγαπητοί φίλοι, τι εννοούμε. Γιατί είναι ένα όρο ο οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον. Ε, κάνουμε επανάσταση, εμεί κάνουμε ειρηνική επανάσταση, αυτό ο νόμο είναι επαναστατικό, αυτά τα τραγούδια είναι επαναστατικά. Κοντεύει η επανάσταση να γίνει καραμέλα επανάσταση στις ανθρωπιστικές επιστήμες ονομάζουμε τη διαδικασία μετάβασης από μια δομή σε μια άλλη. Και η επανάσταση, για να είναι πραγματική επανάσταση, αλλάζει κοινωνικές δομές. Δεν έχει να κάνει με αγώνες στα βουνά, με ντουφεκίδια, με μάχες. Μπορεί να είναι και επανάσταση στον επιστημονικό πεδίο. Η σχάση του ατόμου είναι μια επανάσταση. Οι κβαντικές θεωρίες είναι μια επανάσταση στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι το, οι ο υπολογιστής και η επικοινωνία, είναι και αυτή μια επανάσταση μεγάλη, έτσι, που δεν συνέβαινε πριν από 20-30 χρόνια. Ποιο πίστευε ότι θα κάθε κάποιο στο ψυχικό και θα συνεργάζεται με έναν συνάδελφο στην Κίνα και με έναν άλλο στον Καναδά και θα κάνουν σεμινάριο. Αυτά είναι ανήκουστα. Τώρα αυτά είναι επαναστάσει. Έτσι, αυτές είναι τέταρτη επανάσταση, βιομηχανική επανάσταση, σπουδαία, έτσι, που αλλάζει τη δομή της κοινωνίας. Όλες αυτές όμως, όλα αυτά τα γεγονότα έχουν επίδραση στην κοινωνία δεν μπορεί να μένει κοινωνία έξω από οτιδήποτε. Δεν νοείται άνθρωπος έξω από κοινωνία. Αυτό είναι λάθος πολλές φορές που γίνεται, που απομονώνουμε το άτομο ή γεγονότα από το κοινωνικό σύνολο και ουσιαστικά τα μεταφέρουμε σε ένα χώρο ιδεατό, ο οποίο δεν έχει ένα μέρισμα. Όχι. Είναι όλα μέσα στην κοινωνία. Αλλάζουν αυτά, αλλάζει η κοινωνία. Αλλάζει η κοινωνία, αλλάζουν οι άνθρωποι. Υπάρχει αυτή η αλεξάρτηση. Αυτό το λέω πολλές αλλαζουν αυτα αλλαζει κοινωνια αλλαζει κοινωνια αλλαζουν οι ανθρωποι γιατί και η Ελληνική Επανάσταση Πολλέ φορέ. Απόψη μου. Έτσι, και, και όλε οι απόψει είναι σεβαστέ. Τονίζεται ο εθνικό απελευθερωτικό τη ε, ε, χαρακτήρα. Καμία αντίρρηση. Έχει όμω και κοινωνικό χαρακτήρα. Και η διαδρομή τη ακριβώ παρουσιάζει, δείχνει, εμφανίζει, αντικατροπτρίζει κάποιες κοινωνικές ανισότητες ή κάποιες κοινωνικές συγκρούσεις που γίνονται μέσα στην Επανάσταση. Πρώτα-πρώτα επειδή μιλάμε πολλές φορές γενικά, λέμε ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι μια γενικόλογη έκφραση η οποία χρειάζεται λίγο ψάξιμο. Βεβαίως και λέμε ο ελληνικός λαός. Το ίδιο ήταν ο Βοσκός στα βουνά των Αγράφων και το ίδιο Ζαΐμις, το ίδιο Νοταράς, το ίδιο ο Μιαούλης, το ίδιο Εφοπλιστές, το ίδιο Παπάδια Το ίδιο, όχι βέβαια, το ίδιο είναι ο Αγρότης ο μισθό συντήρητο, α το πούμε έτσι, που δουλεύει στα τσιφλίκια Ελλήνων και Τούρκων τσιφλικάδων και ζει όπως μπορεί να ζήσει, και το ίδιο είναι ο Σισίνη στην Ηλία, που έχει στην κατοχή του χιλιάδε τρέματα. Λοιπόν, σιγά σιγά, το ίδιο είναι ο Μαυροκορδάτο, που ήρθε, ο Ποστέλνικο, ο Πρίγκιπας που ήρθε και το ίδιο Καραϊσκάκη. Το ίδιο είναι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, ο άλλος ο δεσπότης από εδώ και από εκεί και το ίδιο είναι ο έρμος ο ιερέας, ο εφημέριος σε ένα χωριό ή σε μια κοινότητα που ζει. Και κάτι άλλο, επειδή δεν υπάρχει λοιπόν ελληνικό κράτος, υπάρχει ελληνικό γένος και ελληνικό έθνος, έτσι. υπάρχει αρχαιότητα που κάτι άφησε, υπάρχει ο βυζαντινός ελληνισμός που κι αυτός κάτι άφησε, υπάρχει ο χριστιανισμός που άφησε και συν και πλήν, αλλά άφησε και αυτός, όλα αυτά ταυτίστηκαν με την ύπαρξη του Ρωμιού του Έλληνα, ο οποίος για εκατοντάδες χρόνια δεν ζούσε σε κράτος εθνικό, ζούσε σε μεγάλες αυτοκρατορίες υπερεθνικές, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Οθωμανική Αυτοκρατορία και ζούσε μέσα σε κοινότητες. Αν δεν καταλάβουμε δηλαδή το πώς οι Έλληνε διαμόρφωναν τη ζωή του στην καθημερινή μέσα στι κοινότητε, γιατί δεν υπάρχει κράτο όπω σήμερα, υπάρχει κοινότητα η οποία έχει άλλε δομέ. Θυμίζει εν μέρη τα σημερινά χωριά, αλλά έχει κάποιε άλλε δομέ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώ, πού και γιατί, από πού ξεκίνησε και πού προχώρησε η Ελληνική Επανάσταση. Ούτε μπορούμε να καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά και τις αδυναμίες ή τις δυνατότητες που έχει το σύγχρονο ελληνικό κράτο. Πολλέ φορέ κατηγορούμε τον ελληνικό λαό, και εγώ πρώτο α πούμε λέω διάφορα, ή το ελληνικό κράτο που έχει κάποιε έτσι υστερήσει σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κράτη. Καμία αντίρρηση. Συγκρίνουμε την Ελλάδα με τη Γερμανία. Συγκρίνουμε την Ελλάδα με τη Γαλλία. Συγκρίνουμε την Ελλάδα με την Ιταλία. Αυτέ οι συγκρίσει δεν είναι εύκολε, διότι δεν έχουν την ίδια ιστορική πορεία αυτοί οι λαοί. Παναλαμβάνω, η Γαλλία, ό,τι και να είναι είναι κράτος με απόλυτο μονάρχη, με γραφροκρατία εκείνη της εποχής, με πολίτευμα πολιταρχικό, αλλά είναι κράτος από το Μεσαίωνα. Και ο μέσος Γάλλος έμαθε να είναι υπήκοος αυτού του κράτους, αλλά έμαθε να έχει κρατικές δομές συγκεκριμένες που δεν είναι τελείως άσχετες με τις σημερινές κρατικές δομές. Ξέρετε, έχουμε την τάση να κατηγορούμε την απόλυτη μοναρχία. Κάνα πρόβλημα. Η απόλυτη μοναρχία βεβαίως ήταν απόλυτη μοναρχία. Το Λουδοβίκο 14ο, το Λουδοβίκο 15ο, το Λουδοβίκο 16ο. Κυρίω το 14ο αυτό ήταν η εικόνα και ομοίωση τη απόλυτη μοναρχία. Αυτό όμω είχε φτιάξει κράτο, διοίκηση. 13 13ος είχε πρωθυπουργό το Ρισελιέ. Την Ευρώπη δεν τη φτιάξανε ο καθένα. Την έφτιαξαν αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι. Ο Ρισελιέ έφτιαξε την Ευρώπη. Ο Ναπολέοντα έφτιαξε την Ευρώπη. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή τυχαίε αυτέ τι προσωπικότητε. Και αυτοί το κράτο είχαν υπουργού, είχαν γραμματεί, ελέγχανε τα πράγματα, ελέγχανε τι περιφέρειε, προσπαθούσαν να οργανώσουν την οικονομία. Δηλαδή δεν ήταν όλα αφημένα στην τύχη του. Και από αυτό το κράτο, μέσα από το διαφωτισμό των Ευρωπαϊκό και την Γαλλική Επανάσταση, προέκυψε το σύγχρονο Ευρωπαϊκό Νεωτερικό Κράτο. Μεγάλε επαναστάσει με το ονομασία του υπηκόου σε πολίτη η ανάδυση της φιλελεύθερης ιδεολογίας, η ανάδυση του κοινοβουλευτισμού, τα κοινοβούλια, οι εκλογές, όλα αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν. Υπήρχανε κάποια μορφή κοινοβούλια και στην απόλυτη μοναρχία που είχαν κύριο συμβουλευτικό λόγο. Αλλά η αρχή που υπάρχει σήμερα ο λαός να σε τακτά χρονικά διαστήματα να πηγαίνει στις κάλπες και να αποφασίζει για τη μοίρα του, καλός ή κακός, έρχεται από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά, έτσι, αυτό είναι το φαινόμενο τη καθολική ψηφοφορία. Είναι μεγάλη επανάσταση. Όπω και η ονομασία του υπηκόου σε πολίτη. Μέχρι τότε έχουμε υπηκόου. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Αυτά για να γίνουν προετοιμάστηκαν πνευματικά με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Χωρί να θέλουμε να μπούμε τώρα σε λεπτομέρειε. Στη δικιά μα την περίπτωση προετοιμάστηκαν με τον νέο ελληνικό, όχι τον ελληνικό, τον νέο ελληνικό διαφωτισμό. Διότι ο ελληνικό διαφωτισμό είναι οι σοφιστέ στην αρχαιότητα με τον Σοκράτη, είναι άλλο πράγμα πολύ σπουδαίο γεγονό, αλλά όχι. Με τον νεοελληνικό διαφωτισμό, ο οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο παιδί του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Με μεγάλε πνευματικέ προσωπικότητες οι οποίε αγωνίστηκαν και στο επίπεδο της γλώσσα και στο επίπεδο της συγγραφή και στο επίπεδο να συνδέσουν τον ελληνικό λαό, τον Οθωμανοκρατούμενο ελληνικό λαό, με την αρχαιότητα και με την γεωγραφία της αρχαιότητας, διότι έπρεπε για να προετοιμαστεί αυτό το γεγονό να αποκτηθεί εθνική συνείδηση. Και η εθνική συνείδηση δεν αποκτάται έτσι από μόνη τη. Χρειάζεται προετοιμασία πνευματική συγκεκριμένη. Χρειάζεται κοινωνική προετοιμασία. Χρειάζεται να εμφανιστεί αστική τάξη. Η εθνική συνείδηση πάει πακέτο με την αστική τάξη. Η αστική τάξη δεν εμφανίστηκε τον 10ο αιώνα. Η αστική τάξη εμφανίζεται από τη στιγμή που εμφανίζεται η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή από το 15ο αιώνα το 15ο αιώνα το εμπόριο κυριαρχεί. Απικίες, προϊόντα, απικιακά, η Ευρώπη έχει... Συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω κάτι πάνω ναι, σε αυτό, που δεν ναι. θέλω να παρακαλώ, παρακαλώ, όχι, παρακαλώ, όχι, όχι, όχι. Να επανέλθουμε, έτσι, επανέλθουμε, ναι, βεβαίως, γιατί είμαστε, είμαστε και διαλογικοί, είστε μονόλογος, και δικτατορικό. Συγγνώμη, σήκω ναι. σαν το χέρι. Βράβο, βράβο. Εδώ η Ευρώπη έχει ένα πρόβλημα. τα, τα πιο δημοφιλή προϊόντα δεν φυτρώνουν στην Ευρώπη. Ούτε το καφέ, ούτε το τσάι, ούτε η σοκολάτα, ούτε η κανέλα, ούτε το πιπέρι, ούτε τίποτα. Η μεσογειακή γραμμή κάτι μπορεί να φτιάξει. Από εκεί και πέρα, από τη μέση Ευρώπη και πάνω, τα προϊόντα είναι στάρια, καλαμπόκια, μπύρες, αυτό, αυτό, τέτοια πράγματα, κρυθάρια και κτηνοτροφία. Όλα αυτά έρχονται. Έρχονται από κατακτημένες απικίες έρχονται από τη Δύση, έρχονται και από την Ανατολή. Στο Μεσαίωνα ένα κιλό πιπέρι λεγόταν ότι ήταν πιο ακριβό από ένα κιλό χρυσάφι. Ένα κιλό κανέλα, λοιπόν, μιλάμε δηλαδή, για φοβερά πράγματα. Έτσι. Μην κοιτάμε τώρα που τα έχουμε σε, σε, αυθονία. Για πείτε μου τι θέλω να πείτε. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στην αστική τάξη. Ναι. Ε, πώς, ε, έδρασε, ας πούμε, στην, τι, στην, ελληνική. Ναι, ναι, στην προετοιμασία της έτσι, επανάστασης έτσι, έτσι, έτσι η είναι, τάξη ναι. των παρικιών. Αυτό είναι, ναι. Μπράβο. Αυτό. αυτό. είναι πολύ σημαντικό. Γιατί, όπως είπαμε, ό,τι καινούριο ήρθε στην ευρωπαϊκή ιστορία, αν δεχθούμε ότι έχουμε παλιό και καινούριο, προέρχεται από τη δημιουργία της αστικής τάξης. Της ευρωπαϊκής αστικής τάξης, Ολλανδία, Άμστερνταμ, Ισπανία, τα το εμπόριο, τα καράβια, οι ανακαλύψεις, οι εφευρές, όλα αυτά στηρίζουν τον εκκληματισμό τη οικονομία, τα πολύτιμα μέταλλα, άλλων δημιουργούν προβλήματα στην οικονομία αυτών των χωρών στην αρχή και βέβαια στην εμφάνιση μια κατηγορία υπηκών, α πούμε πολιτών, οι οποίοι έχουν τελείω άλλε δραστηριότητε και εμφανίζουν και διαφορετικό πνεύμα. Ξεφεύγουμε δηλαδή από τα παραδοσιακέ δομέ τη μεσαιωνική αριστοκρατία, τη φεουδαρχία που είναι ο πύργο, ο πλούτο της εγγύου ιδιοκτησία, τα χωράφια, η παραγωγή των απροϊόντων και μια εμπορευματική έτσι, και εμπορευματικού τύπου συναλλαγέ που είναι κάπως περιορισμένες. Εδώ το πάνω χέρι το έχει όχι μόνο η παραγωγή αλλά και το εμπόριο. Και το εμπόριο με χώρε που είναι πολύ πιο μακρινές χάρη στι μεγάλες εφευρέ τεχνολογικές. Καραβέλα, καλύτερα καράβια, πηξίδες, συντομότεροι δρόμοι, πιο ασφαλή ταξίδια. Αυτό όλο καινούριο κόσμο ο οποίο ουσιαστικά ονομάζεται αστική τάξη. Τι λέμε αστική τάξη, σύμφωνα με μερικού θεωρητικού του 19ου αιώνα, αστική τάξη είναι η κοινωνική κοινή ομάδα η οποία διαθέτει μέσα παραγωγή. Δηλαδή μπορεί να έχει χρήμα, έχει δυνατότητε και μπορεί να κάνει επενδύσει και να προωθήσει το συμφέρον της, τα συμφέροντά τη τα οικονομικά και ουσιαστικά και τα πολιτικά. Διότι το οικονομικού, οι οικονομικέ δυνατότητε δίνουν και πολιτικέ δυνατότητε. Αυτά για την Ευρώπη και κυρίω για τη Δυτική Ευρώπη. Διότι όσο προχωράμε ανατολικά, αυτό το πράγμα δυνατίζει. Από τη μέση και πέρα από την περιοχή γραμμή έτσι, του Έλβα και δεξιά, προ Βιστούλα κτλ. Συνεχίζει. Όσο πάμε ανατολικά, ακόμα οι δομέ είναι μεσαιωνικέ. Από πολύ νωρί και εξαιτία των Βενετοτουρκικών πολέμων, τη παρουσία τη Βενετία στα δυτικά κράσπεδα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μιας δημοκρατίας, πόλεως δημοκρατίας, πόλης κράτος η Βενετία, ισχυρότατης όμως εμπορικά και ε, εχθρική προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετά με την παρουσία της Αυστρίας και με τους Αύστρο-Τουρκικούς πολέμους και στη συνέχεια με την παρουσία της Ρωσίας και με τους Ρώσο-Τουρκικούς πολέμους, δηλαδή πάμε 15ο αιώνα, 16ο αιώνα, 17ο, 18ο, φτάνουμε στους 19ο δόθηκαν δυνατότητε σε υπηκόου τη Οθωμανική Αυτοκρατορία να εγκαταλείψουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να πάνε να ζήσουν ή στη Βενετία, η πιο γνωστή κοινότητα μετά την άλλο τη Κωνσταντινούπολη, είναι η ελληνική στη Βενετία, η οποία είναι συσπηρωμένη γύρω από τον Άγιο Γιώργη των Ρωμιών, σαν De ντειγρετσι Ντεϊγρέτσι. Έτσι είναι κάπου 15-20 άτομα. Χιλιάδε Έλληνε αγωνίζονται στα καράβια τα βενετικά, στι γαλέρε, είναι πολεμιστέ, είναι οι στρατιώτοι, οι στρατιώτη, είναι Έλληνε πολεμιστέ. Του οποίου χρησιμοποιούμε η Βενετία. Η Βενετία δεν έχει μεγάλο πληθυσμό, χρησιμοποιεί έτσι, α πούμε, μισθοφόρου. Είναι κάτοικοι τη Βενετία, είναι και άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζονται πάρα πολύ από τη Βενετία και οι περίφημοι Έλληνε ευεργέτε, όπω ο Φλαγκίνη, δίνουν το Φλαγκινιανό Έλληνο Μουσείο, δηλαδή και σχολέ για του Έλληνε. Εκεί αρχίζει η... η διαμόρφωση του ελληνικού έθνου από του μεγάλου Έλληνε αστού που έχουν χρήματα, που κάνουν εμπόριο, του επιτρέπουν αυτέ τι χώρε. Του παρήχου και όχι μόνο στη Βενετία, μετά προχωράμε στην κεντρική Ευρώπη, όπω είπαμε. Δηλαδή, Βιέννη, Βουδαπέστη, Βουκουρέστη, ε, Κράγκενφουρτ, έτσι. Μετά πάμε και ανατολικά. Επιτίθεται και η Ρωσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άρα δέχεται του Έλληνε και του περιθάλπτει για του βοηθεί. Οπότε πάμε Οδυσσό. Η Οδυσσό χτίζεται από τη Μεγάλη Κατερίνη. Πάμε σε άλλε. Μόσχα, Πετρούπολη με το Μεγάλο Πέτρο. Μην ξεχνάμε το Βαρβάκι. Ο Ιωάννη Βαρβάκη πειρατή ξεκίνησε. Και μεγάλη προσωπικότητα πήγε με τα πόδια, λέγεται, στην Πετρούπολη να βρει την Αγία Κατερίνη, τη Μεγάλη Κατερίνη, η οποία του έδωσε μια τεράστια έκταση, έκανε εμπόριο, έβαλε τεράστια περιουσία και στο ξεκίνημα ήρθε και την κατέθεσε στην Ελληνική Επανάσταση. Ακόμα το καταπίστευμα και το περίφημο πρώτο Λύκειο, το πρώτο Γυμνάσιο, είναι από τη την ευεργεσία του Βαρβάκη. Μεγάλο άνθρωπο, σπουδαίο άνθρωπο. Τέτοιου είχε πολλού η Ελλάδα. Και είναι άνθρωποι που κάναν πλούτο στο εξωτερικό. Θα μου πείτε, εδώ στο εσωτερικό είχαμε αντίστοιχου τέτοιου. Είχαμε πλούσιου Έλληνε, κυρίω την κάστα των φαναριωτών, οι οποίοι είναι όμω Οθωμανοί υπάλληλοι. Είναι Τούρκοι που μιλάνε ελληνικά, να το πω έτσι. Αυτό είναι κακία που λέω και δεν είναι 100% έτσι, αλλά είναι υπάλληλοι τη Οθωμανική πόρτα τη Οθωμανική πύλη. Είναι υπάλληλοι του Σουλτάνου. ή υψηλόβαθμοι και υψηλόμισθοι. Είναι αυτοί δε οι οποίοι ουσιαστικά στηρίζουν το Πατριαρχείο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε την αστική τάξη. Είναι αριστοκρατία. Ελληνοοθωμανική αριστοκρατία είναι. Είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Μιλάνε ελληνικά και τουρκικά και είναι υψηλοί υπάλληλοι, υπουργοί, ο Καπουδάν Πασάς, έτσι, Διερμηνή μεγάλη, μεγάλε οικογένειε, πιο πολύ κατάγονται από τη Χίο και είναι και παλιέ οικογένειε του Βυζαντίου. Μαύρο κορδάτι, μαύρο Ε, ποια άλλε είναι, ε, οι Σούτσι, οι Καρατζάδε, ε, Μουρούζιδε, έτσι, όλε αυτέ οι οικογένειε μεγάλε, οι οποίοι γίνονται και ω ποδάρι, γίνονται δηλαδή κυβερνήτε, ηγεμόνε στι παραδουνάβιε ηγεμονίε, εκεί κοντά στη Ρουμανία, στη Βλαχία, όπου έχουν ένα ιδιόρυθμο καθεστώ λόγω τη Ρωσία και ελέγχουν την κατάσταση, ζουν σαν πρίγκιπε. Αυτοί οι άνθρωποι βέβαια είναι, έχουν εξέλιξη, έχουν μόρφωση, έχουν πλούτο και μπορούν να τον διαθέτουν όχι μόνο για να τον επιδεικνύουν, αλλά και για να προωθούν τα γράμματα και τι τέχνε. Είναι δηλαδή μικροί, μικροί γεμόνε, έτσι, και όχι μόνο ηλικία, αλλά και πνευματικοί γεμόνε. Υπάρχει αυτή η διαφορά με τους Έλληνες αστούς αστική τάξη με αυτή την έννοια στο εσωτερικό της τουρκοκρατούμενης περιοχής της Ελλάδος, δηλαδή από τη Μακεδονία και κάτω, δεν είναι τόσο καλά οργανωμένη, ούτε και υπάρχει έντονη. Υπάρχει όμως σύμφωνα με έρευνε, ένα περίπου 25% με 30% του ελληνικού λαού, ο οποίο τον 18ο αιώνα είναι γύρω στο 1-1,5 εκατομμύριο, οι Έλληνε μιλάνε ελληνικά, α το πούμε έτσι, ε? γιατί υπάρχουν και Έλληνε που δεν μιλάνε ελληνικά με τις πολλές περιοχές του νότιου κορμού της Ελλάδος, κατοικούνται εδώ από αιώνε από ανθρώπους, από κατοίκους, οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική. Ας πούμε η Εύβοια, περιοχές της Ρούμελης, της Ανατολικής Ρούμελης και όλη η Ανατολική Πελοπόννησος δεν μιλάει κυρίως ελληνικά, μιλάει αρβανίτικα. Και η Εύβοια. Η Εύβοια κατ' εξοχήν, η Εύβοια, ναι, περιοχές, όχι όλοι, περιοχές της Εύβοιας, ιδίως η περιοχή Κορινθία, μερικές περιοχές στην Αχαΐα, Αρκαδία όχι τόσο, κομμάτι της Αρκώνησης και κυρίω η Αργολίδα είναι κάτοικοι που μιλούν άλλη γλώσσα. Δεν μιλάνε ελληνικά, εν πάση περιπτώσει. Τώρα υπάρχει κάποια σχέση με τα αρβανίτικα και τα ελληνικά. Υπάρχουν μερικές ρίζε που είναι διότι και αυτοί είναι λαοί συγγενεί προ τον ελληνικό λαό, οι οποίοι έμειναν κλεισμένοι στι αυτέ τι περιοχέ, άνοιξαν μια άλλη ζωή και Εκλήθησαν από τους τελευταίους Βυζαντινούς. Οι Αρβανίτες ήρθαν από τους τελευταίους Βυζαντινούς. Οι παλαιολόγοι τους φωνάξανε για να πληθύνουν τις περιοχές. Υπάρχουν περιοχές που μιλάνε στη Μακεδονία και άλλες γλώσσες. Είναι η αλλόγλωση. Υπάρχουν περιοχές που πάση περιπτώσει, αλλά αυτοί ανήκουν στο ελληνικό λαό γενικά έτσι. Και γενικά ελληνικό λαό λέμε αυτούς τους, τους κατοίκους αυτών των περιοχών που ξεσηκωθήκαν μαζί με τους άλλους Έλληνες και πολεμήσαν για την ανεξαρτησία. Υπάρχουν δε και έρευνε που λένε ότι η πλειοψηφία των οπλαρχηγών δεν ήταν, ήταν αλβανόφωνοι. Σίγουρα αλβανόφωνοι είναι σουλιώτες, αλβανόφωνοι είναι σουλιώτες, αλβανόφωνοι είναι ιδραίοι και έχει μείνει ιστορικό το γεγονός, ο Κασομούλης το περιγράφει, κατά διάρκεια της Επανάστασης που θα μπούμε ευθύς αμέσω γιατί τώρα έχουμε πλατιάσει, Καράβια Εβραίικα παίρνανε βλάχου από τον Όλυμπο, βλάχου Ολύμπιου από τον Όλυμπο και του πηγαίνανε και κάναν καταδρομέ στη Μικρά Ασία. Δηλαδή την ώρα που οι Τούρκοι καίγανε τα νησιά τα δικά μα, ε, καράβια ελληνικά περνάγανε και κάνανε αποβάσει στο Άιβαλ και καίγανε την απέναντι πλευρά. Το δε πρώτο ξύλο, αν με επιτρέπετε, έπεφτε μέσα στα καράβια, όπου οι μεν βλάχοι μιλούσαν ελληνικά και βλάχικα, που είναι και αυτή η γλώσσα έτσι και πολύ ενδιαφέρουσα. Οι βλάχοι είναι, είναι φιλοί, είναι και αυτοί, έχουν καταγωγή. Ε, είναι μια άλλη ιστορία που θα την πούμε αν μπορέσουμε. Περί τη καταγωγή του πολλοί ερίζουν οι δε ναύτε και οι σερμαγέ, ε, τα καϊκάραβο ναύτε, οι δρέ, μιλούσαν αρβανίτικα. Μιαούλη είναι μιαούλ βόκο το όνομά του. Βόκο είναι το όνομά του. Και αυτό για αρβανίτικα. Και οι μιλά μιλάγαν αρβανίτικα. Το κρανίδι μιλάει αρβανίτικα. Έτσι. Η ατικοβιωτία, έτσι τώρα μην μπούμε σε γεωγραφικέ αναλύσει γεωγραφικού περιεχομένου, το λιόπεση, η Παιανία, η λεγόμενη, ε, το Κορόπιον, το Μαρκόπλο, τα Βίλια, η Μάνδρα, έτσι εκεί είναι το Κρυεκούκι. <laughs> ναι, αυτό δεν σημαίνει οι άνθρωποι Έλληνες. Έλληνες αισθανόμαστε. Βεβαίω και έχει και ένας λαός, έτσι για να πούμε και αυτό για να τελειώνουμε, ο οποίος δεν μπερδεύεται με άλλους λαούς, βιολογικά εξασθενεί και από ό,τι φαίνεται γίνεται πιο ευάλωτο στον COVID-18-19-20. 19, έτσι πιστεύω, αν μου επιτρέπουν και οι που με βλέπουν. Έτσι γίνεται. Οι λαοί που αντέχουν, οι λαοί που είναι πιο μπερδεμένοι, χωρίς να σημαίνει αυτό, δεν έχουν συνείδηση. Και έχουν συνείδηση ελληνική. Δεν είναι κακό. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά έτσι είναι. Πάση πρέπει τόσο αγαπητοί φίλοι, αυτό προετοιμάζει, προετοιμάζει μέσω της παιδείας. Κι που θέλω να πω είναι πω ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός και η Γαλλική Επανάσταση είναι κίνημα, κίνημα φιλοσοφικό κοινωνικό κίνημα ευρωπαϊκός διαφωτισμός και με οικονομική επίση, με οικονομικό υπόβαθρο και η Γαλλική Επανάσταση είναι κίνημα κοινωνικό. Δεν στρέφεται να δίνουν άλλης χώρας. Η Γαλλική Επανάσταση, άλλο τι έκανε όταν επικράτησε, δεν στράβηκε των Γερμανών, ούτε οι Γερμανοί είχαν κατακτήσει τη Γαλλία. Μια χαρά ήταν η Γαλλία του Λουδοβίκου 16, δυνατή και ωραία χώρα. Η Ελληνική Επανάσταση έχει ακριβώς αυτό το εθνικό απελευθερωτικό χαρακτήρα. Γιατί, Γιατί στράφηκε εναντίον ενός κατακτητή, δεδομένου αυτό, δυνάστη, ο οποίος είχε χαρακτηριστικά, πολιτιστικά διαφορετικά, είχε υποβαθμίσει τον κατακτημένο λαό, αυτά μπορούμε να τα πούμε αυτό στο καλό, είχε διαμορφώσει μια άλλη πραγματικότητα και βεβαίως ήρθε η ώρα που στοιχεία του ελληνισμού, κυρίως στο εξωτερικό υψηλού επίπεδου, θεώρησαν ότι έπρεπε αυτό να τελειώσει. Και όπως γίνεται και στην Ευρώπη να γίνει εδώ ένα ξεσηκόμο, να γίνει ένα ξεσηκόμος, να τον προετοιμάσουν και να ένα κομμάτι τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, το οποίο κατοικείται από Έλληνε, να αποκοπεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να γίνει ξεχωριστό κράτο. Μην ξεχνάμε ότι ο 19ο αιώνα, ο οποίο χαράζει έτσι, πριν την Ελληνική Επανάσταση, είναι ο ε, που οι λαοί, η εθνική συνείδηση, το έθνο κράτο κυρίω κυριαρχεί. Σήμερα η έννοια του έθνου κράτου, στον 21ο αιώνα, με ό,τι συμβαίνει, με την παγκοσμιοποίηση, με την παγκόσμια οικονομία, με τις τράπεζες, με τους μεγάλους οργανισμούς, έχει λιγάκι πάει στην άκρη. Αυτό σήμερα, στον 21ο αιώνα, στι αρχέ του 19ου αιώνα, πριν από 200 χρόνια και ακόμα πιο πίσω, η έννοια του έθνου κράτου κυριαρχεί. Γίνεται η κυρίαρχη ιδέα στον ευρωπαϊκό αλλά και στον παγκόσμιο πολιτισμό. Γι' αυτό και έχουμε αυτέ τι επαναστάσει, τι εξεγέρσει επαναστάσει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού. Έτσι, αγαπητοί φίλοι, ξεκινάει αυτή η προσπάθεια η οποία κυρίως στηρίζεται στη διάδοση της εκπαίδευσης. Οι, οι Έλληνες του εξωτερικού στηρίζουν την εκπαίδευση, στηρίζουν τη την, την μόρφωση διότι, εκείνο πρέπει να πούμε πως κατά, οι, οι Οθωμανοί δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τη δημόσια εκπαίδευση. Υπουργείο Παιδείας δεν έχουν. Δηλαδή, υπουργείο Παιδείας δεν έχουν. Υπουργό Παιδείας δεν έχουν. Δεν τους ενδιαφέρει αν η οι υπήκοοι μπορούν να μάθουν ή να μην μάθουν μια γλώσσα ή να μορφωθούν. Δεν του ενδιαφέρει. Το εκπαιδευτικό λοιπόν ζήτημα δεν αγγίζει την Οθωμανική Αυτοκρατορία τουλάχιστον μέχρι τότε. Αργότερα, όπω έχουμε επίση σε προηγούμενα μαθήματα που ασχοληθήκαμε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία προ τα τέλη και με την Τουρκία, βεβαίω το θέμα τη παιδεία και τη εκπαίδευση απασχόλησε του μεταγενέστερου σουλτάνου, γιατί έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό και την ισχυροποίηση μια αυτοκρατορία η οποία κατέρεε. Αλλά όταν μιλάμε τον 18ο αιώνα ακόμα και αρχές του 19ου, το, το θέμα της εκπαίδευσης δεν ήταν κυριαρχό θέμα στην Οθωμανική Διοίκηση. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μια κατακτητική, στρατιωτική, με ανατολικού τύπου κυριαρχικό, σπαχικό ε, ε, χαρακτήρα, ενδιαφέρονταν περισσότερο για τα πολεμικά χαρακτηριστικά και τα κατακτητικά χαρακτηριστικά της Αυτοκρατορίας. Οι κατακτημένοι λοιπόν, οι, οι υποταγμένοι λαοί, έπρεπε μόνοι του να βρουν αυτόν τον δρόμο. Και οι Έλληνε τον βρήκαν κυρίω μέσω του κρυφού σχολείου, όπω λέμε, που κατά κάποιο τρόπο δεν ίσχυσε, είναι ένα μύθο. Για τον Όπουλο, αυτά είναι η ερώτηση <στονίκηση> που θέλω να σα κάνω yeah, και yeah. είναι yeah. πολύ yeah. ευχάριστο. Yeah. Ε, να μας διευκρινίσετε αν τελικά αυτό ε. το κρυφό σχολείο ήταν πραγματικότητα ή μύθος. Μύθο. Ε, ε. Αλλά πριν προχωρήσετε να καλωσπερίσουμε και την κυρία Αγγελική Φουρνάρη, η οποία είναι υπεύθυνη της βιβλιοθήκης. Ε, ε, ε Καλησπέρα. Ε, την ναι. <σχεδιά> <σχεδιά> και την ευχαριστούμε πολύ που και αυτή μετέχει έτσι στη κοινή μας προσπάθεια. <σχεδιά> Τώρα αυτό με ρωτήσατε, έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι και παλιότερα θυμάμαι και άνθρωποι μορφωμένοι πιστεύανε στο κρυφό σχολείο. Δεν υπάρχει το κρυφό σχολείο με την έννοια που του δίνουμε. Δηλαδή ότι οι Οθωμανοί, οι δυνάστες, οι Τούρκοι κυνηγούσαν τους Έλληνες όπου και αν βρισκόντουσαν να μην μορφωθούν. Το τελευταίο πράγμα που τους απασχολούσε και τους Πασάδες και τα στρατεύματα και το Βεζίρι και τον ίδιο τον Σουλτάνο ήταν οι Ραγιάδες, Ραγιά, ε, το πίμνιο το κατακτημένο, μορφωνόταν ή όχι. Δικό του πρόβλημα. Αρκεί να πληρώνανε φόρου, να δίνανε τα χαράτσια, γιατί ω γνωστόν οι αλόθρισκοι, οι άπιστοι για του μουσουλμάνους δίνουν πολύ περισσότερου φόρου για να λειτουργούν μέσα από του ίδιου του μουσουλμάνους. Αυτό ήταν και ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε η Εκκλησία με διάφορε διαδικασίε πολύ πληθυσμοί, όχι υπερβολικοί, αλλά είχαμε αλλαξιοπιστήσει προ τον μουσουλμανισμό. Έτσι γίνανε μουσουλμάνοι Βόσνοι. Οι Βόσνοι τι είναι, Σέρβοι είναι. Και γίνανε μουσουλμάνοι, κάτι το οποίο αρεθίζει πάντα του Σέρβου εναντίον του. Έτσι γίνανε μουσουλμάνοι Βόρειοι Αλβανοί. Ήταν χριστιανικοί λαοί και στραφήκαν στο μουσουλμάνο. Διότι... <στονικό> βέβαια, διότι όποιο περνάει από το βασίλειο των Απίστων στο βασίλειο των Πιστών, αμέσω έχει όλα τα δικαιώματα του πιστού. Δεν θα τον ρωτήσω αν είσαι Τούρκο. Μπορεί να είσαι Έλληνα, μπορεί να είσαι Αλβανό, μπορεί να είσαι Βόζνιος. Είσαι στην κορυφή τη πυραμίδα. Ο άλλο δεν πάνε να είναι ο Πατριάρχη που έχει μεγάλη θέση, πολύ μεγάλη θέση, δεν πάει να είναι ο εκπρόσωπο των απίστων. Βεβαίω ο Πατριάρχη έχει μεγάλη θέση. Έτσι λοιπόν η Οθωμανή, η δίκηση, δεν κυνηγάει του Έλληνε να μάθουν γράμματα. Αυτό είναι ένα μύθο ο οποίο προκύπτει μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξη τη εθνική συνείδηση στα μέσα του 19ου αιώνα, αφού δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό κράτο και ήταν κατά κάποιο τρόπο τρόπο για να συντηρήσει μια εχθρική στάση του ελληνισμού απέναντι στους Οθωμανούς, γιατί ακόμα υπήρχε το αλατρωτικό ζήτημα, η μεγάλη ιδέα που δεν είχε ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει. Βεβαίως όμως τι υπάρχει. Υπάρχει στις κοινότητε ο ιερέα, ο οποίο ξέρει πέντε γράμματα και ο οποίο αναλαμβάνει με την καθοδήγηση του, των, τη της κεφαλής της τοπικής εκκλησίας, της περιοχής ή και του πατριάρχη ακόμα, αναλαμβάνει αυτός να μορφώσει λίγο τα παιδιά με εκκλησιαστικά κείμενα. Για δύο λόγου. Πρώτα να του μάθει μερικά γράμματα και δεύτερον να του κάνει καλού χριστιανού. Διότι μην ξεχνάμε ότι η λειτουργία γίνεται σε μια γλώσσα η οποία είναι αρχαίζουσα. Καταλαβαίνει ο μέσο Έλληνα, ο μέσο χωριάτης, ο αγρότη, ο κολίγα, ο τσοπάνος που θα πάει στην εκκλησία. Καταλαβαίνει τι σημαίνει. Ή ακούει, α πούμε, μια γλώσσα που είναι ελληνική μεν, αλλά του είναι ακατάληπτη. Αυτό είναι πρόβλημα. Το αντιμετώπισε και η Βασίλισσα Όλγα και προσπάθησε να κάνει κάποια μετάφραση του Ευαγγελίου και σκοτωθήκανε στην Αθήνα όλο ο ανθό τη νεολαία όταν είδε που μετέφρασε ο πάλι την καινή διαθήκη στη δημοτική. Καλά, έκανε και μια μετάφραση αρκετά προχωρημένη. Είχαμε τεράστιε διαδηλώσει, σκοτωθήκανε, είχαμε νεκρού. Γιατί έγινε η μετάφραση τη καινή διαθήκη. Το... Ναι, από το φοιτητικό κόσμο, δηλαδή από ό,τι πιο. Αυτό, ναι, συμβαίνουν αυτά. Μια κοινωνία ξέρετε, δεν ξέρει πώ αντιδρά. Μπα περιπτώσει, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αυτό είναι το θέμα. Αλλά και πώ να κυνηγήσουν οι Οθωμανοί την παιδεία, όταν με τα χρήματα των πλούσιων Ελλήνων του εξωτερικού, Μακεδόνων, Υπηρωτών ή και άλλων, έρχονται και καταφθάνουν στην Ελλάδα αυτά τα χρήματα και δημιουργούνται γεμίζει ο ελληνικός χώρος 18ος και αρχές 19ου αιώνα από μεγάλες σχολές, από σχολεία, από ε, υψηλού επίπεδου ε, χώρους ε, εκπαίδευσης όπου διδάσκουν οι δάσκαλοι του γένους, προσωπικότητες και πληρώνονται και αυτοί και τα κτίρια και οι μαθητές και η ζωτροφία ακόμα των μαθητών από τα χρήματα και τις ευεργεσίες των πλουσίων Ελλήνων του εξωτερικού. Είναι κυρίω οι πυρώτες. Στα Γιάννενα έχουμε καμιά δεκαετία σχολέ. Ζωσιμαία, Γκιούλ Μαμαρούτσι, στη Θεσσαλονίκη, στη Μοσχόπολη, στο Μοναστήρι, στην Αθήνα, στη Λάρισα. Μεγάλοι Έλληνε μεταβαίνουν στο εξωτερικό και μορφώνονται. Κυρίω σε πανεπιστήμια στην Ιταλία, η Βόρεια Ιταλία είναι. Και οι παροικίε ελληνικέ που αρχίζουν και γίνονται πολυπληθεί. Είπαμε, μια ομάδα είναι Ρωσία, μια ομάδα είναι Κεντρική Ευρώπη, μια ομάδα είναι Βόρεια Ιταλία, μια ομάδα είναι επίσης Βορειοδυτική Ευρώπη. Άμστερνταμ, κεφαλή βεβαίως όλου αυτού του κινήματος του ελληνικού διαφωτισμού, είναι ο Κοράης. Ο Κοράης και ο Ρήγας, διαφορά είναι ότι ο Ρήγας είναι και άνθρωπος των γραμμάτων και άνθρωπος της δράσης. οργανώνει κατά κάποιο τρόπο και συνομωτική εταιρεία για να βοηθήσει την επανάσταση. Και έχει ένα άλλο όραμα, πιο διεθνικό, πιο διαβαλκανικό, πιο κοινωνικό, επηρεασμένο από τα συντάγματα της Γαλλικής Επανάστασης. Ο Κοραής είναι η, μεγάλη, η μεγαλύτερη προσωπικότητα του, Ευρωπα... του νεοελληνικού διαφωτισμού. Μεγαλύτερη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στο να ανασύρει κείμενα, κλασικά κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, να τα σχολιάσει, να... Ε, γράψει και προλεγόμενα και εισαγωγή και να τα στείλει στον Οθωμανοκρατούμενο Ελληνισμό, στου χώρου δηλαδή όπου διδάσκονται στι μεγάλε σχολέ τα, τα, γράμματα, για να μπορέσουν να φωτιστούν οι Έλληνε και να νιώσουν τη συνέχεια και την, και την ένταση που θα τους δώσει η γνώση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Στόχος του χώρα είναι να καταλάβουν οι Έλληνες ότι είναι η διάδοχη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και βέβαια ο Κοραής και όλοι αυτοί οι μεγάλοι δάσκαλοι είναι και γλωσσοπλάστες. Διότι το πρόβλημα είναι πως για να μεταλαμπαδευτούν, να μετακενωθούν τα γράμματα από τη Δύση εδώ, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να βελτιωθεί η γλώσσα. Και ο Κοραής φτιάχνει και δικιά του γλώσσα. Κατηγορήθηκε, τα κοραϊκίστικα είπανε, και πεθαίνει αυτή η γλώσσα, σαν την καθαρεύουσα κάτι και πεθαίνει μαζί του. Αλλά προσπάθησε όντω ο άνθρωπο να φτιάχνει μια γλώσσα γιατί ένα λαό για να μορφωθεί πρέπει να έχει τρόπο επικοινωνία, πρέπει να έχει γλώσσα. Όταν ξέρει, α πούμε, 300 λέξει και από αυτέ οι 100 είναι βλασφημίε, τι να μορφωθεί. Τι θα μάθει το παιδί σου. Έτσι είναι. Εδώ μην μιλάμε. Έχουμε λεξιπενία τώρα. Με τόση προσφορά γραμμάτων παιδεία και ο μέσο Έλληνα πόσε λέξει χρησιμοποιεί. Και ο μέσο μαθητή πόσε λέξει χρησιμοποιεί. Εκεί τα πράγματα αυτό και. Έχουμε σχολεία. Δίνουμε εκατομμύρια την παιδεία. Οι συνάδελφοι στην εκπαίδευση αγωνίζονται, πάξι, αγωνίζονται, καταθέτουν ψυχή και αίμα. Και όμω μιλά σε ένα φοιτητή και ξέρει 20 λέξει, 100 λέξει. Και τι γίνεται. Φταίει αυτό, φταίμε εμεί, φταίμε όλοι. Φταίει η τηλεόραση, φταίει το ραδιόφωνο, τι φταίει. Το εκπαιδευτικό σύστημα. Το εκπαιδευτικό σύστημα, τι φταίει. Αλλά κάτι φταίει. Μπα περίπτωση να κλείσει την παρένθεση, δεν μα Όλο αυτό, αυτό, αυτό αυτός ο αγώνα διαμορφώνει ακριβώ αυτέ τι μυστικέ εταιρείε οι οποίε είναι πολλέ. Και εντάσσει μέσα σε αυτέ τι εταιρείε και μεγάλε προσωπικότητε. Η οικογένεια Ψιλάντη. Η οικογένεια από τον Πόντο, φαναριώτικη οικογένεια, η οποία μετέχει, βρίσκεται στη Ρωσία. Ο Αλέξανδρος Ψιλάντη και ο Δημήτρη Ψιλάντη και άλλα αδέρφια είναι αξιωματικοί του Τσάρου Αλεξάνδρου. Είμαστε μετά το Βατερλό. Είμαστε μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Είμαστε σε μια Ευρώπη η οποία στι αρχέ του 19ου αφού έχει νικήσει τον Ναπολέοντα, επιστρέφει σε αντιδραστικά πρότυπα, στόχος των Ευρωπαίων ηγεμόνων, οι οποίοι δοκιμάστηκαν από το Μεγάλο Ναπολέον. μεγάλο Μεγάλος είναι μεγάλος στρατιωτικός, αλλά και μεγάλος πολιτικός. Είναι άνθρωπος ο οποίος διαμόρφωσε μια νέα πραγματικότητα στην Ευρώπη και διέδωσε μέσα από τις στρατιές του τα οράματα και τα συνθήματα της Γαλλικής Επανάστασης. Οι Γερμανοί νιώσανε Γερμανοί χάρη στο Μεγάλο Ναπολέοντα που τους κατέκτησε και τους βασάνισε το ίδιο και η Αυστριακή. Τότε γεννιέται ο γερμανικό εθνικισμό. Τότε γεννιέται η γερμανική εθνική συνείδηση από την κατοχή του γαλλικού στρατού στη Γερμανία. Το Βερολίνο. Ναπολέον είχε στόχο να εξαφανίσει το Βερολίνο από προσώπου τη. Και τον, το έσωσε το Βερολίνο ο Τσάρο Αλέξανδρο, ο πρώτο, στη συνάντηση στο Τίλσιτ. Εκεί λοιπόν τελειώνει ο Ναπολέοντα, το τέρα τη Κορσική, φεύγει, τον εξορίζουν στα Αγία Ελένη, στη μέση του Ατλαντικού, πλέον κυριαρχούν δυνάμεις αντιδραστικές. Το, ΝΑΤΟ της εποχής είναι η τετραπλή συμμαχία, Αγγλία, Προσία, δεν υπάρχει Γερμανία τότε έτσι, Προσία είναι. Γερμανία υπάρχουν, Γερμανία δεν υπάρχει όπως σήμερα, Προσία, Βόρεια και Ανατολική Γερμανία, ε, Αυστρία και Ρωσία. Και από το 1818 μπαίνει και η Γαλλία με τη συνδίκη τη Έξω Σαπέλ. Άρα είναι το ΝΑΤΟ τη εποχή είναι η πενταπλή συμμαχία. Αυτή κυριαρχεί, αυτέ είναι μεγάλε δυνάμει. Τι λέμε, αγαπητοί φίλοι, μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη λέμε μια χώρα η οποία έχει τα προσόντα εκείνα που τη επιτρέπουν να επικρατήσει και να επιβάλλει την άποψή τη σε άλλε χώρε. Αυτό είναι μεγάλη δύναμη. Απλά και ωραία. Έτσι, τώρα μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα. Μεγάλη δύναμη είναι η χώρα εκείνη η οποία γεωπολιτικά, οικονομικά, γεωστρατηγικά μπορεί να επιβάλλει την άποψή τη σε μια άλλη χώρα. Πουχού. Σχέση Τουρκία-Ελλάδα τα σχόλια δικά σα. Μια και μιλάμε τώρα γιατί για αυτού οι οποίοι χύσαν το αίμα του, για να μην γίνονται αυτά που γίνονται σήμερα. Αλλά αυτοί τώρα τελείωσε έτσι. Δεν θέλω να γίνω να είμαι και απεσιόδοξο. Αν και η ιστορία πολλέ φορέ σε κάνει απεσιόδοξο, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε την Τουρκία, πώ φέρεται σαν η περιφερειακή δύναμη και πώ οι άλλε χώρε δίπλα τη φέρονται τελείω διαφορετικά. Τώρα βέβαια δεν είναι και φανφαρονισμοί λιγάκι, αλλά Υπάρχει κάποια βάση. Όπω καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτέ είναι μεγάλε δυνάμει. Οθωμανική αυτοκρατορία είναι μια αυτοκρατορία μεγάλη, αλλά δύναμη. Και κάτω από συγκεκριμένε συνθήκε που οριμάζουν, αν και πολύ την εποχή εκείνη ήταν αντίθετη με το να ξεσπάσει η επανάσταση εκείνη την εποχή, γιατί ήταν περίοδο που η έννοια τη επανάσταση, έστω και αν ήταν εθνικοαπελευθερωτική, δημιουργούσε αρνητικέ. Αρνητικού συνειρμού στι μεγάλε δυνάμει. Κυρίω στον Τζάρο Αλέξανδρο, ο οποίος είχε υποστεί και την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία και κατηγορούσε και τον Ναπολέοντα και τη Γαλλική Επανάσταση τους άθεους Γάλλους. Του διαβόλου του Γάλλου, εκεί πέρα αυτό, η Γαλλική Επανάσταση. Η παλινόρθωση στη Γαλλία γυρίσαν οι Λουδοβίκοι, οι Βουρβόνοι γύρισαν. Την περίοδο τη Ελληνική Επανάσταση είναι ο Λουδοβίκο 18ο και ο Κάρλο ο 10ο. Και οι δύο αδέλφια του Καρατομηθέντο 16ου. Έτσι αυτό ήταν πιο μεγάλο και την πλήρωσε αυτό ο καημένο. Στην Αυστρία, μια αυτοκρατορία ιδιαίτερα συντηρητική, καγκελάριο Μέτερνιχ. Στην Προσία, μια χώρα βόρεια και ανατολική, προτεσταντική, με σκληρή πολιτική που τέλος πάντων ακολουθεί την αυστριακή πολιτική. Η μόνη χώρα η οποία έχει κάποιες κοινοβουλευτικέ έτσι ρίζες, είναι η Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία αυτή την εποχή κυριαρχεί οικονομικά και εμπορικά είναι η πιο πλούσια χώρα του κόσμου. Έχει μια τεράστια αυτοκρατορία και ακολουθείται από τη Γαλλία, η οποία και αυτή είναι ναυτική δύναμη. Το θέμα είναι πώ οι Έλληνε ζουν σε μια περιοχή γεωγραφικά η οποία ελέγχεται από τη θάλασσα. Η Ελλάδα, η χώρα μα, είναι πάρα πολύ ωραία χώρα και ακριβώ είναι πολύ ωραία χώρα γιατί, γιατί η θάλασσα μπαίνει παντού. Έχουμε μικρή ενδοχώρα και πάρα πολλά παράλια και έχουμε και πολλά ωραία νησιά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όπω η Τουρκία δεν είναι το ίδιο πράγμα όπω η Ρωσία, δεν είναι το ίδιο πράγμα όπω η Ισπανία. Είναι χώρε πολύ πιο μεγάλε, με ενδοχώρα. Στη δική μα περίπτωση, με τα πόδια πηγαίνει από το βόλο στην άρτα, που λέει ο λόγο. Δεν μπορεί να πα με τα πόδια τη Μίνης στο Διαρμπακύρ, θα σα ένα μήνα. Έτσι δεν είναι, λοιπόν. Εδώ... εδώ... Κύριε Ντανόπουλε, τώρα ε... που αναφερθήκατε στι μεγάλε δυνάμει και στη Βρετανία, να αναφερθούμε σε τι αποσκοπούσε η βρετανική διπλωματία Έτσι όταν είναι. επέτρεψε Έτσι. την επιχορήγηση δανείων στην ελληνική Έτσι. επαναστατική κυβέρνηση. Ε, πολύ ωραία αυτή η ερώτηση, ευχαριστώ που την κάνετε και με προλαβαίνει σε πολλά πράγματα. Γεγονό λοιπόν ότι όταν ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση. Θα επανέλθω αμέσω. Όταν ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση, ξεσπάει κάτω από την χρηματοδότηση και την πίεση των μυστικών εταιριών έχουμε ακούσει για τη φιλική εταιρεία, είναι και άλλε εταιρείε. Φιλόμουσε εταιρεία, συμμετέχει ο Καποδίστρε, οι, όλοι, οι άνθρωποι, δηλαδή η αστική τάξη, η ελληνική αστική τάξη του εξωτερικού έχει, είναι ενταγμένη σιγά σιγά. Όχι στην αρχή, όχι πολλά μέλη, αλλά ενταγμένη. Από εκεί πέρα, πολλοί Έλληνε του εσωτερικού, οι οποίοι έχουν κάποια σχέση με μεγάλε δυνάμει, ορισμένοι άνθρωποι των αρμάτων, δηλαδή αρματολοί, κλέφτε, περισσότερο αρματολοί και άνθρωποι οι οποίοι. Ε, έχουν αγωνιστεί ή έχουν υπηρετήσει ως στρατιωτικοί σε στρατούς ευρωπαϊκών δυνάμεων, γιατί όλος ο ελληνικός κορμό δεν είναι Οθωμανοκρατούμενος, τα Ιόνια δεν είναι. Τα Ιόνια τα έχουν οι Βενετοί, θα τα πάρουν οι Ρώσοι, θα τα, τα πάρουν οι Γάλλοι και θα τα, τα πάρουν και οι Άγγλοι. Έτσι, δηλαδή, όταν ξέρει πάλι και επανάσταση είναι αγγλικά τα Ιόνια Πολλοί Έλληνε έχουν υπηρετήσει. Ο Κολοκοτρόνη ήταν αξιωματικό. Πολλοί που φεύγουν για να γλιτώσουν από του Οθωμανού που του κυνηγάνε, περνάνε στα Ιωάννη νησιά και υπηρετούν. Αυτή είναι μια μαγιά στρατιωτική. Όταν ξεπάει λοιπόν η Ελληνική Επανάσταση, οι μεγάλε δυνάμει είναι εχθρικά διακείμενε απέναντί του. Στο συνέδριο του Λάιμπαχ, η Ελληνική Επανάσταση θεωρείται προϊόν του καρμποναρισμού. Καρμπονάρου λέμε του Ιταλού πατριώτε, οι οποίοι υπό το Μαντσίνη και άλλε προσωπικότητε, οι οποίοι αγωνίζονται για την απελευθέρωση τη Ιταλική Χερσονήσου, κυρίω τη κεντρική και βορείου Ιταλία, η οποία κατέχεται από του Αυστριακού. Δηλαδή έχουμε, αλλά έχουν και έντονο κοινωνικό περιεχόμενο αυτοί οι αγώνε, είναι άσκημα, σκληροί αγώνε και θεωρούνται οι καρμπονάροι τα παιδιά των Ιακοβίνων. Οι Ιακωβίνοι είναι για τη συντηρητική Ευρώπη ό,τι χειρότερο. Είναι επαναστάτε της περίοδου της Γαλλικής Επανάστασης της Άγριας της Ζοσπαστική, Ροβεσπιέρη, Δαντών κτλ. Δηλαδή η εποχή από το 1792 και μετά που γίνεται η Γαλλική Δημοκρατία. Πια έχουμε καρατομούν το βασιλιά και κάνουν δημοκρατία. Αυτή είναι η Ιακωβίνη, είναι η, η Όλα αυτά είναι απαράδεκτα πλέον μετά τον Απολέοντα. Είναι απαράδεκτα για το ευρωπαϊκό στάτους και η Ελληνική Επανάσταση θεωρείται και αυτή προϊόν του καρμποναρισμού, που δεν είναι. Το η Ελληνική Επανάσταση έχει κάποια κοινωνικά ερίσματα, αλλά είναι και μια εθνικό απελευθερωτική επανάσταση. Έτσι, αγωνίζονται. Τώρα, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αγωνίζονται αναλόγω την κοινωνική του θέση για συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, οι μεγάλοι προεστοί, οι τσιφλικάδε, οι κοτζαμπάσιδε αγωνίζονται για να διατηρήσουν τη δύναμή δυ του και όταν. Τέλο πάντων, φύγουν οι Τούρκοι να αναλάβουν τη δίκηση. Οι αγρότε, η μεγάλη μάζα του πληθυσμού που είναι φτωχοί, αγωνίζονται για το θέμα του αναδασμού τη γη. Περιμένουν δηλαδή να γίνουν οικοκυραίοι. Ελπίζουν ότι με την αποχώρηση των Τούρκων τα τεράστια, οι τεράστιε κλιματικέ εκτάσει που κατέχουν οι Τούρκοι, ω τσιφλικά. Δηλαδή, μόνο και να έχουμε και Τούρκου, Οθωμανού, θα περιέλθουν στα χέρια του. Δηλαδή θα έχουμε την εθνική γη, τι εθνικέ γέε, όπω και έκανε η Επανάσταση, οι οποίε θα μοιραστούν στου ακτήμονε. Γι' αυτό και μπαίνουν στον αγώνα. Δεν μπαίνουν στον αγώνα μόνο επειδή θέλουν να είναι ελεύθεροι, μπαίνουν στον αγώνα γιατί δεν θέλουν να περνάει ο Σιλιχτάρη και ο Τσαούσες από το χωριό του και να του παίρνει δια τι βίε του φόρου. Μην πολλά. Δηλαδή η έννοια τη ελευθερία παίρνει πολλέ υποένειε. Σαφώ λέμε η ελευθερία. Καμία αντίρρηση. Η ελευθερία βεβαίω, αλλά αυτή πρέπει να έχει και ένα αντίκρισμα κοινωνικό και οικονομικό. Ε, Πώ θα γίνει, δεν είναι μόνο θέμα μεταφυσική, ε, το οποίο τίνει πολλέ φορέ να επικρατεί. Όχι. Ή τίνει να επικρατεί στου χορτάτους. Ναι, ε, αλλά υπάρχει και ο πεινασμένο, ο οποίο θεωρεί ότι η ελευθερία είναι να έχει ένα κομμάτι ψωμί. Εδώ έχω μια αναφορά σα, μια μαρτυρία έτσι, από την ελληνική νομαρχία. Η ελληνική νομαρχία του ανώνυμου είναι το πιο επαναστατικό κείμενο πριν την ελληνική επανάσταση. Λέει λοιπόν εδώ, αν με πρέπει να το δουν να το ακούσουν και οι ακροατές μας, οι αγαπητοί. Η Γεωργή, η σεβασμιωτέρα κλάσης μιας πολιτείας, ο σταθερότητος στήλος της πολιτικής ευτυχίας, ζει χειρότερα και από τα ίδια τα ζώα στην τουρκοκρατία. Βέβαια ο πλούσιος Οθωμανός τρέφει τα λογά του με πολλά καλλιότερα φαγητά από εκείνα που φυλάτουσε στην ζωή και στα θλίψεις των αθώων και δίκαιων χωριάτην. Δηλαδή ο Έλληνα χωριά τη τρώει χειρότερα από τα άλογα των Τούρκων. Τα συνηθισμένα των φαγητών είναι αγριολάχανα και ψωμί από κρυθάρι. Δύο ή τρει φορά το χρόνο μόνο τρώγουση κρέα. Αυτή είναι η κατάσταση τη μάζα των Ελλήνων. Γι' αυτό και μετά ξεκίνησε το παραμύθι περί του λιτοδίαιτου των Ελλήνων. Ότι ο ελληνικό λαό είναι λιτοδίαιτο επειδή του αρέσει να κάνει δίαιτα του ελληνικού λαού από την αρχαιότητα. Δεν είχε να φάει. Πέθανε από την πείνα, πέθανε από την πείνα και από τι φυματιώσει, αλλά ήταν τρέντι, γιατί δεν έτρωγε, ήταν πρόσεχε. Ναι. <laughs> Αυτά είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπο στη γη, ο οποίο πεινάει και βρίσκει φαγητό και δεν το τρώει. Εκτό αν έχει κάποια, κάποια ανομαλία, είναι κάτι λίγο άρρωστο. Μπα περιπτώσει λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αυτή λοιπόν η κατάσταση μπαίνουν οι Έλληνε στην Επανάσταση, ξεκινάει η Επανάσταση. Τώρα θα έρχομαι στην ερώτησή σα. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα για την Αγία Λαύρα. Ξεκίνησε η επανάσταση από την Αγία Λαύρα. Εδώ είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί έτσι εύκολα να απαντηθεί. Γεγονό είναι ότι την 25 Μαρτίου καμία συνάντηση στην Αγία Λαύρα δεν έγινε και ο ίδιο ο παλαιό πατρόν στα απομνημονεύματά του, τα οποία δεν είναι πολύ μεταγενέστερα, αναφέρει ότι μαζευτήκαν κυρίω στην Αγία Λαύρα νωρίτερα και σε άλλε περιοχέ οι πρόκλητοι Δηλαδή οι κοτζαμπάσιδε και η εκκλησία που ήταν οι εκπρόσωποι, οι ηγέτητε τάξη, η ελίτ του ελληνικού λαού, για να δούνε πώ θα αντιμετωπιστούν το πρόβλημα, γιατί νωρίτερα, νωρίτερα δηλαδή στι αρχέ του μηνό και στα μέσα, διάφορε περιοχέ στην Πελοπόν, κύριο στα Καλάβρητα, αρνήθηκαν να πληρώσουν φόρου. Μια επανάσταση δεν ξεκινάει να μαζευτούμε και να πούμε: Ξεκινάμε τον μπαμπού. Πώ, αυτά είναι αντιγραφικότητε. Μια επανάσταση ξεκινάει όταν κάποιε περιοχέ επηρεασμένες από κάποιου πράκτορες, βλέπε Παπαφλέ ο οποίο του είχε πει νωρίτερα: Κοιτάξτε να δείτε, εμεί θα εξοπλίσουμε το λαό και έχουμε και χρήματα και όπλα απ' έξω και θα ξεκινήσουμε τον πόλεμο. Εσεί, αν θέλετε, μπείτε μαζί μα ή μείνετε ουδέτεροι. Δεν ήταν δυνατόν να μείνουν ουδέτεροι οι διότι ήταν υπόλογοι στου Τούρκου. Δηλαδή, αν οι Έλληνε δεν πληρώναν φόρου, όπω έκανε και ο Σλουδάδο, τον Πατριάρχη. Βεβαίω και έστρεψε του βαζιπουζούκου εναντίον του πληθυσμού τη Κωνσταντινούπολη και τη Μύρη και, το... και του κατέσφαξε. Αλλά κρέμα στον Πατριάρχη, του λέει: Εσύ είσαι υπεύθυνο. Εγώ σε έχω υπεύθυνο. Οι πασάδε λοιπόν στην Πελοπόννησο, έτσι, στη Ρουμνική στην Πελοπόννησο, θα πούνε στου κοτζαμπάστε: Εσεί δεν είσαστε υπεύθυνοι. Εσεί δεν έχετε νοικιάσει του φόρου. Εσεί δεν μα έχετε πληρώσει και μαζεύετε του φόρου μετά. Ιστο. Ει διπλούν. Άρα για ελάτε εδώ, το οποίο το φοβηθήκανε και μαζευτήκαν λοιπόν να δουν τι θα κάνουν. Η περίφημη συνέντευξη στη Βοστίτσα. Βοστίτσα είναι το Αίγυο. Εκεί ήρθε ο Παπαφλέσσα και του είπε: Κοιτάξτε να δείτε κάτι, ο Παπαφλέσσα ήταν ιερέα. Mm. Αλλά ήταν τέτοιο ο χαρακτήρα του που ο παλαιό πατρόν Γερμανό τον στολίζει με τα χειρότερα επίθετα. Τον έχουν στολίσει με τα χειρότερα και καθ' όλη τη ζωή του. Βέβαια, καθαγιάστηκε ο ίδιο παρότι είχε μπλεχτεί σε πολλά με τον αγώνα που έδωσε στο Μανιάκι και που θυσιάστηκε. Mm. Θυσιάστηκε δηλαδή. Δηλαδή το, το Ιμπραήμ τον, τον, καθάρισε, τον σκότωσε αυτόν και του αγωνιστέ. Ήταν αγώνα υπερπίστωση και πατρίδο. Ήτανε ήταν παλικάρι, αλλά ήταν και άλλα πράγματα. Και του είπε: Κοιτάξτε, εμεί θα ξεκινήσουμε. Εσεί τι θα κάνετε. Και θέλοντα και εμεί, τι θα κάνουμε. Ή θα γινόντουσαν Τούρκοι, δεν μπορούσαν να γίνουν, ή θα πηγαίναμε με του Έλληνε. Και μπήκαν στον αγώνα και αυτοί. Οπότε το ερώτημα είναι: Μπήκαν στον αγώνα, πώ θα φέρουν βόλτα τον αγώνα. Ποιο θα κάνει κουμάντο, Οι πεινασμένοι, οι κολίγοι ή τα αφεντικά. Υπάρχει κοινωνία που δεν υπάρχει κάποιος πάνω και κάποιος κάτω. Να μου τη δείξετε να τη μάθω κι εγώ. Έτσι, να τη μάθουμε κι εμείς. Έτσι λοιπόν αγαπητοί φίλοι, έχουμε αυτή την πραγματικότητα στην, στην, Ελλάδα. Ξεκινάει ο αγώνας. Οι Οθωμανοί όταν βλέπουν ότι οι Έλληνε αντιδρούν, άρχισαν να στέλνουν στρατεύματα για να τους νικήσουν. Στην αρχή τα σώματα είναι από χωρικού, Πιο πολύ είναι θελοντέ, χωρικοί, δεν ξέρουν από πόλεμο και στη θέα των, του στρατού του Οθωμανικού, ο οποίο είναι στρατό κανονικό. Μπορεί να είναι λιγάκι ανατολικό του ελληνικού αλλά είναι στρατό. Είναι Τουρκαλβανοί. Όταν λέμε Τουρκαλβανού, εννοούμε Αλβανού μουσουλμάνου. Αυτού έχουν. Γκέγκιδε, δηλαδή ράτσε αλβανικέ του βορρά, οι οποίε είναι οι δυνάμει κατοχή των Οθωμανών. Στη... Δεν μπορεί να σηκώσουν ένα στράτευμα από τη... από τη Σύρια να το φέρουν εδώ. Θα αργήσει πολύ. Εξάλλου την ίδια εποχή έχουμε τη Ρωσία που του απειλεί. Έχουμε τον Αλή Πασά και τα στρατεύματα είναι στραμμένα προ τα εκεί. Έρχονται δεύτερη κατηγορία στρατεύματα, αλλά έρχονται. Και ο κόσμο φοβάται. Οι αγρότε τα παρατάνε, κρύβονται, φεύγουν. Τότε ο κολοκοτρόνη καταφέρει να του μαζέψει, γίνονται οι πρώτε μάχε, οι πρώτε νίκε και ξαφνικά μέσα στο 21. Τα περισσότερα εδάφη τη Πελοποννήσου απελευθερώνονται. Κυρίω στρέφονται οι επαναστάτε εναντίον τη Τρυπόλεω, που είναι η πρωτεύουσα του του, του, της Οθωμανικής Πελοποννήσου, εκείνη η δίκηση και εκεί έχουν μαζευτεί και Οθωμανοί από τι άλλε περιοχές της Πελοποννήσου, είναι γύρω στο 15% του πληθυσμού, πλούσιοι με τα χρήματα του, το θησαυρό του. είναι και το χαρέμ Και λέει ο Κολοκοτώνος πρέπει να πολιορκήσουμε την Τρίπολη, να την πάρουμε, διότι η Τρίπολη, άμα πάρουμε την Τρίπολη, τελείωσε η Πελοπόννησο. Έμεινε η Πάτρα και δύο-τρία κάστρα δεξιά-αριστερά. Μετά έρθει η σειρά του Ναυπλίου, όλα το ένα μετά το άλλο πέφτανε. Γίνεται η πολιορκία της Τρίπολης, της Τριπολιτσάς, το Σεπτέμβριο του 21, και μετά από κάποιες μέρες καταφέρνουν οι Έλληνες, ενώ πήγαιναν να γίνουν κάποιες συμφωνίες, να μπουν με στην Τρίπολη, να μπουν από πολλές μεριές και το τι επακολούθησε δεν ήταν κάτι το οποίο περιποιεί τιμή σε εμά τον ελληνικό λαό. Καταπιέσεις χρόνων, σκληρή ζωή, αδικίες, αλλά και ανάγκη για, για κούρσος που λέμε, για λαϊλασία, έκαναν αυτή την επίθεση φοβερή, χιλιάδες μουσουλμάνοι κατεσφάγησαν και όλες οι περιουσίες διαρπάχθησαν και μεταφέρθηκαν μετά με τους στρατιώτες τους, στα χωριά, στην περιοχή. Και δηλαδή και έγινε και αυτό, είχαμε σφαγή, 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 σφαγή διότι μια, ε, δεν μπορούσαν να τους κρατήσουν και ο Νικηταράς που ήταν εξαιρετικός καπετάνιος και ο ίδιος ο Κολοκοτώνος μπήκανε μετάλογα μέσα, πατούσαν λέει, πάνω σε πτώματα. Αυτό το γεγονός οδήγησε διάφορους ιστορικούς να μιλήσουν για γενοκτονία, ότι οι Έλληνες κάναν γενοκτονία στην Τριπολιτσά και να την παραλύσουν με γενοκτονίες ή εθνοκαθάρσεις που κάναν άλλοι λαοί γειτονικοί σε άλλους λαούς και σε μας. Εγώ θα, προς το παρόν, θα αποφύγω να πάρω θέση και θα αφήσω το ερήτημο και εξαιρετικό κοινό να κάνει τις δικές του συγκρίσεις, κρίσεις και αποφάσεις. Δεν θα μιλήσω διότι ό,τι και να πω νομίζω ότι δεν θα προσφέρω πολλά πράγματα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Μάση περιπτώσει που, αγαπητοί φίλοι, την εποχή λοιπόν που γίνονται όλα αυτά, στην Ευρώπη η ευτυχως μαση που αγαπητοι Επανάσταση θεωρείται κάτι το κακό, μην ξεχνάμε, ο Τινική Επανάσταση γίνεται μέσα στα όρια τη Οθωμανική Αυτοκράτηση. Αλλά είναι εσωτερικό γεγονό τη Οθωμανική Αυτοκράτηση. Επειδή όμω ξεκινάει ουσιαστικά με τον Ιψηλάντη τη Παραδουνάβη Ηγεμονία, εκεί είναι Ευρώπη. Δηλαδή εκεί είναι ένα Οθωμανικό έδαφο το οποίο όμω ελέγχεται από τη Ρωσία. Υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώ. Συνεπώ ο Ιψηλάντη ξεκινάει κάτι με στην Ευρώπη. Η Επανάσταση ξεκινάει όπω είπαμε στι Ηγεμονίε. Το Φλεβάρι, Γενάρη-Φλεβάρι του 21 και θα προχωρήσει πιο κάτω δεν θα προχωρήσει εκεί πέρα. Δηλαδή την ώρα που ξεσκόνται η Πελοπόννησος κάνει και αγώνα υψηλάντης. Αυτός ο αγώνας δεν θα προχωρήσει γιατί ο Τσάρος το θεώρησε επηρεασμένος από το Μέτεχν σαν πράξη απαράδεκτη και ενώ ήταν αρχικά θετικό, μετά έγινε αρνητικό, έκλεισε τη δύο τα ρώσικα στρατεύματα που ήλπιζε ο Υψηλάνης ότι θα τον βοηθήσουν και άφησε να μπουν τα τουρκικά στρατεύματα, τα οποία δραγατσάνε, σκουλένε κτλ. Σακατέθηκε ο Ιερός έφυγε ο Ιψηλάντης να γλιτώσει, μπήκε στην Αυστρία, τον συλλάβανε οι Αυστριακοί και τον κλείσανε στο φρούριο του Μούγκατς προς την Ουγγαρία, όπου και εκεί πέθανε το 1827. Ο αρχηγός δηλαδή της Ελληνικής Επανάστασης, κατά τη Φιλική Εταιρεία και τις άλλες εταιρείες, πεθαίνει. Και έρχεται ο αδελφός του στην Ελλάδα, ο Δημήτριος, να αναλάβει αυτό στην αρχιστρατηγία. Δυστυχώς, το παρουσιαστικό του, η ευγένεια του χαρακτήρα του, και η νοτροπία εδώ πολλών και μορφωμένων και αμόρφωτων τον πέταξαν πολύ γρήγορα στη γωνία και ενώ ήταν και αυτός ανώτερος αξιωματικός του ρωσικού στρατού, έφερε και ρωσική στολή, δεν του φερθήκαν με τη δέουσα ευγένεια και προσοχή. Και μπορεί να το συναντήσουμε αργότερα. Προχωράει λοιπόν 21, 22, 22 και είναι η Τούρκη τυχείο, ξεσπάει εξέγερση στοιχείο που είναι ένα νησί με προνόμια, ότι δίνει, ε, δίνει, μαστίχα στο, στο, Σεράι. Και όταν, ξεσπάει λοιπόν σαμιώτες, έτσι, οι σαμιώτες τους ξεσηκώσανε, γίνεται επέμβαση από τη Μικρασία βαζιβουζούκων κτλ. Κόνιάρων και έχουμε φοβερή σφαγή. Είναι τραγικά αυτά που θα συμβούν στην Ελληνική Επανάσταση. Όποια περιοχή δηλαδή καταλαμβάνεται και ο αγώνας της, η εξέγερσή της καταπνίγεται. Στη συνέχεια έχουμε φοβερέ φοβερές, φοβερές απόλυτε, διότι πέρα από του σκοτωμένου ανθρώπου, τα γυναικόπαιδα πουλούνται αλυσοδεμένα στου δρόμου των μεγάλων πόλεων τη Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη, τη Μύρνη, σαν ζώα. Υπάρχει γυναίκα με παιδί που πουλήθηκε 15 γρόσια. Ένα δηλαδή, ούτε στα πρόβατα που πρέπει να σφάξει κανεί το Πάσχα γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό έγινε με τυχείο, Έγινε με τα ψαρά, έγινε με το γαλαξίδι, έγινε με όσα νησιά ή όσε παραλυκέ πόλει πατήθηκαν από του Τούρκου, ήταν τροχιά. Δηλαδή γι' αυτό ήταν η Ελληνική Επανάσταση ένα φοβερό βασανιστήριο για τον ελληνικό λαό. Στη συνέχεια, πάμε στο 23. τι γίνεται. Προχωρά η Ελληνική Επανάσταση, οι μεγάλε δυνάμει τη βλέπουν αρνητικά, οι λαοί αρχίζουν και τη βλέπουν θετικά. Ο πρόεδρο τη ΑΕΤ. Ζων Πιέρ Μποαγέ, ο άνθρωπο που βρίσκεται στον κόλπο του Μεξικού. Δεν από κοντά η Αϊτή, αναγνωρίζει πρώτο την ελληνική επανάσταση και την ελληνική επαναστατική κυβέρνηση, η οποία προκύπτει από την πρώτη εθνοσυνέλευση Δεκέμβρη-Γενάρη 21-22 στην Επίδαυρο. Έχουμε επαναστατική κυβέρνηση, έχουμε επαναστατικό σύνταγμα, έχουμε εκτελεστικό βουλευτικό. Μπα περιπτώσει κάτι έχουμε έτσι. Υπάρχει μια. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Ότι στηριγμένοι σε τι Έλληνε προχωρήσανε σε τέτοιου θεσμού νεωτερικού που δεν του ξέραν ποτέ. Ο μόνο θεσμό διοικητικό που είχαν ήταν η εξουσία από πάνω και οι κοινότητε, τίποτα άλλο. Και ό,τι μπορούσαν να ακούσουν αυτό. Τέλο πάντων, αναγνωρίζω πρώτο αιτή την Ελληνική παράσταση και έχει αρματώσει και ένα καράβι με θελοντές και όπλα και τρόπια να το στείλει να μας βοηθήσει. Ζαν Πιέρ Θεός χωρέσει τον άνθρωπο, ήταν φιλένιος πραγματικός. Στην Ευρώπη τίποτα. Ο Μέτερνιχ να μας καταργέται, ο Τσάρος Αλέξανδρος να βλέπει τι γίνεται με, τη, με τα νησιά που καίγονται και τις φαγές, να λέει διάφορα, αλλά μην τολμάει να παρέμβει γιατί έχει από δίπλα το Μέτερνιχ, ο οποίο του λέει θα βοηθήσεις Γιακωβίνους, θα βοηθήσεις επαναστάτε. Τι παράδειγμα θα δώσεις και αύριο θα σου ξεσκωθούν οι Πολωνοί. Τι θα κάνεις. Γιατί η Πολωνία είναι κατέχεται από του Ρώσου κυρίω. Οπότε είναι διστακτικό ο Καποδίστρια ω άνθρωπο τη αυλή του Τσάρου. Φτάνει στο αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών. Είχε άλλου δύο Υπουργού Εξωτερικών ο Τσάρου. Τον Έσελροντ και τον Τιμπόργο δηλαδή. Αλλά ο Καποδίστρια μεγάλη προσωπικότητα. Τον πιέζει αν είναι δυνατόν να γίνει κάποια κίνηση από τη Ρωσία να μαζέψει του Οθωμανού να ανασάνουν οι Έλληνε. Τίποτα αυτό αν δεν μπορεί. Και εκεί γίνεται η Αγγλία είναι αρνητική, ο Κάσλερικ. Και από το 23 και μετά πεθαίνει ο Κάσλερικ, και ανεβαίνει, θέλει το Κάνινγκ, ο οποίο είναι φιλελεύθερο. Σύμφωνα με τον Τέκκινγκ, δεν είναι ούτε Άγγλο ούτε τίποτα, Έχει μια προσωπική αντιμετώπιση των πραγμάτων, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, διότι ο Κάνινγκ είναι άνθρωπο συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών κύκλων του Λονδίνου. Και τότε, για να απαντήσω στην ερώτησή σα, γιατί καθυστέρησα και με συγχωρείτε, τίθεται το θέμα πώ θα αντιμετωπιστεί γεωπολιτικά η Ελληνική Επανάσταση. Ουσιαστικά δηλαδή το ανατολικό ζήτημα. Διότι και η Ελληνική Επανάσταση και όσα συνέβησαν πριν και όσα θα συμβούν μετά είναι ουσιαστικά εκφάνσεις του ανατολικού ζήτηματος. Τι είναι το ανατολικό ζήτημα. Το μέλλον της καταραίουσας και συνεχώς συρρυκνούμενης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι τον 19ο αιώνα, του 1800, του 1780, το 1819, του, 18, του, του 1823, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αυτή που ήταν τον 18ο αιώνα. Είναι ο μεγάλο ασθενή. Παραμένει εδαφικά, αλλά είναι πολύ πιο αδύναμη, πολύ πιο φτωχή όσον αφορά τον εξυγχρονισμό από τι άλλε δυνάμει οι οποίοι την έχουν περισφύξει και κυρίω οι Ρώσοι, οι οποίοι με το μεγάλο Πέτρο και τη μεγάλη Κατερίνη έχουν πάρει πολλά εδάφη που βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα των Τούρκων, έχουν κάνει στόλο. Και προσπαθούν να διατρήσουν το, το κλείσιμο που του κάνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να βγουν στι θερμέ θάλασσε. Το όνειρο τη Ρωσία είναι θεωρητικά η Κωνσταντινούπολη, αλλά ουσιαστικά η διέξοδο αυτή τη μεγάλη χώρα πλέον, που είναι αρκετά ισχυρή στη Μεσόγειο και, στην, και στο Αιγαίο. Αυτό που δεν θέλουν οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι λοιπόν αναγκάζονται, όπω έλεγε ο Κρόλε, τρει γενιέ οι Άγγλοι είναι φιλοτούρκοι. Όχι γιατί αγαπάνε του Τούρκου, αλλά γιατί φοβούνται του Ρώσου. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν. Εκεί θα παίξει από άποψη διεθνών σχέσεων ουσιαστικά και γεωπολιτική γεωπολιτικού χαρακτήρα η Ελληνική Επανάσταση. Θα είναι ένα παιχνίδι, μια, μια διελκυστίνδα ανάμεσα στη Ρωσία και στην Αγγλία. Χωρί να σημαίνει ότι η Γαλλία και άλλε χώρε είναι αμέτωχε. Κυρίω όμω παίζει ανάμεσα στην Αγγλία, ναυτική δύναμη, φοβάται μια επίθεση ρωσική στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μια ανατροπή τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οπότε τι θα κάνει. Τότε έχει τεθεί το θέμα από τον Γκάνινγκ στο ερώτημα τι θα κάνουμε αν οι Ρώσοι τελικά επιτεθούν. Είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο, διότι μετά με την άρχιση της Επανάστασης, αυτό το λέμε λιγάκι καθυστερημένα, ο Σουλτάνος αγρίεψε, κάλεξε τον μουσουλμανικό όχλο να συγκροτηθεί και να στραφεί εναντίον οποιαδήποτε χριστιανού έβλεπε στον δρόμο. Κρέμα στον Πατριάρχη, τον οποίο θεωρούσε μιλιά την Πασί, δηλαδή εθνάρχη, αλλά υπεύθυνο υπόλογο μπροστά του για τους χριστιανούς, του λέει εσύ είσαι, πώς τους άφησες να, να εξεγερθούν. Μα λέει εγώ τους αφόρεσα και τι με μένα, αυτοί κάνουν εξέγερση. Και τον, Δεν έχει τέτοιο ενδιασμούς, ο Σουλτάνος δεν έχει, κανένα τέτοιο ενδιασμό δεν έχει, ό,τι θέλει κάνει, αλλά και μάζες Τούρκων, έτσι άγριες μάζες λιγάκι και πεινασμένε από την Ανατολή, πέσανε πάνω στις ελληνικές κοινότητες της Μικρασίας, της Μύρνης, του Αϊβαλιού, από το Αϊδίνη, στην Κωνσταντινούπολη και αρχίσαν τις φαγές. Αρχίσαν τις καταστροφές και τις λαϊλασίες, αλλά που δεν θέλανε. Πώς κατάμε τον αγαπητοί φίλοι, αυτό έφερε σε δύσκολη θέση τη Ρωσία, η οποία με βάση τις παλιές συνθήκες και κύριο στη συνθήκη του Κιουτσούκα Ενάρτζη, που την υπέγραψε Μεγάλη Κατερίνη, είναι προστάτηδα των χριστιανών. Εδώ βλέπουμε ότι προστατεύει, δεν του προστατεύει, αφού του φάζουν οι Τούρκοι. Και εκεί πίεσε ο Καποδίστρια να βοηθήσουν ή να, να, να επέμβει η Ρωσία και πήρε τον πρεσβευτή τη από την Κωνσταντινούπολη. Ο Στρόγκανο έφυγε. Οπότε ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα. Και είπε η Αγγλική διπλωματία, τι θα γίνει τώρα. Έτσι είχε γίνει ένα πόλεμο. Η πιθανότητα είναι 70 να νικήσουν οι Ρώσοι και 30 να μην νικήσουν οι Ρώσοι. Ούτε αυτό θα νικήσουν ποτέ. Θα διαλυθεί το κατάστημα και θα κατέβουν οι Ρώσοι στο Αιγαίο. Και μετά πώ θα πηγαίνουμε στι Ινδίε. Αν μα διαλύσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο δρόμο για τι Ινδίε περνάει, είναι, διπλό, είναι δύο λύσει. Η μία είναι να κάνει τον περίπλου τη Αφρική, να κατέβει από τη Μεγάλη Βρετανία όλο τον Ατλαντικό, να φέρει βόλτα το ακροτήριο Καλή Ελπίδα και να ανέβει στον Ινδικό να πα, δηλαδή ένα τετράμινο. Έτσι. Και άλλοι είναι με καραβάνια. Το Σουέζ δεν έχει ανοίξει ακόμα. Είδατε τι έγινε με το Τάκερ, ναι. 10 Δεκα, δισεκατομμύρια την ημέρα, ε, καλά. Λοιπόν, δεν έχει άνοιξει το Σουέζ. Μετά βιολοτόμεθα γιατί η Ελλάδα, η ελληνική η Ελλάδα, είχε τέτοια ιστορία των 20ο αιώνα. Έτσι κατέχει. Μόνο με το Σουέζ τα λένε όλα. Και από την άλλη μεριά, με καραβάνια μέσα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δε μέσα από τη Μικρασία, όταν λέμε καραβάνια, εννοούμε 700 καμίλε. Δεν εννοούμε τρει-τέσσερι. Εννοούμε δηλαδή κινούμενο στρατό. Έτσι, να έρθουν τα προϊόντα από, την Ινδ... από τι Ινδίε, είναι εκεί το, το διαμάντι, είναι Ινδίε. Mm. Να έρθουν τα προϊόντα από τι ΜΜΕ να τα πάρουν εταιρείε ναυτικέ εγγλέζικε, η περίφημη Levant Company, που είναι μια εταιρεία πολυμετοχική, να το ο καπιταλισμό, εγγλέζικα, στην οποία δουλεύουν και Έλληνε, είναι συνεργάτε και Έλληνε. Ο Μιαούλη είναι υπάλληλο τη Levant Company. Mm. Δηλαδή, πολλοί Έλληνε που όπως είπαμε στην ιστοριογραφία κάναν περιουσίες, ναυτικοί, εφοπλιστές, δεν τις κάναν μόνοι τους, τις κάναν σε συνεργασία ή και με την ανοχή αυτών των μεγάλων εταιριών. Ο καπιταλισμός είναι προτεσταντικό φαινόμενο, αγγλικό φαινόμενο αρχικά. Η Μεγάλη Βρετανία έχει αυτή την οικονομία. Οπότε παίρνουν τα εμπορεύματα και μέσα από Μάλτα, Γιβραλτάρ, η βάση τους έτσι, Περνάνε στον Ατλαντικό και τα πάνε στην Αγγλία. Οι Γκλέζοι έχουν αυτή την τάση. Φέρνουν όλα τα προϊόντα, τα απικιακά προϊόντα ή τα προϊόντα που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία στην Βρετανία, τα επεξεργάζονται και από εκεί τα πουλάνε. Δηλαδή το τσάι έρχεται σε σάκους α πούμε, από την Ινδία και οι Εγγλέζοι το ε, επεξεργάζονται. Αν πάτε, α πούμε, σε ένα σούπερ μάρκετ ελληνικό και δείτε κουτιά με τσάι εγγλέζικου, δεν είναι εγγλέζικο, είναι το τσάι έτσι θα δείτε εταιρεία, ας πούμε, οικία, 20 του 1774. Mm. Του 1774, mm. από τότε σου λέει εμείς, πριν την δηλαδή, και επανάσταση 50 χρόνια. Mm. Έτσι. Και μάλιστα είμαστε και προμηθευτές της βασιλικής αύλης. Δηλαδή μια φορά να πιει τσάι από εμάς η βασίλισσα, γίναμε προμηθευτές και να μην τσάρεσει. Λοιπόν, αυτά τα εγκλέ... λοιπόν θα έρθουν οι Ρώσοι και θα πρέπει να πλώνουμε τους Ρώσους. Ενώ με τους Τούρκους έχουμε δυομολογήσει και έτσι έχουμε το κεφάλι κάτω. Δεν έχουμε πρόβλημα. Μπαινοβγαίνουμε όσα θέλουμε. Εκεί πέρα θα ενταχθεί. Αν λοιπόν γίνει η επανάσταση ή ο πόλεμο, πού εμεί θα βρούμε μια χώρα να πατήσουμε για να πάμε εκεί. Αυτό θα ελέγχουν τα πράγματα οι Ρώσοι. Μήπω πρέπει να δημιουργήσουμε μια χώρα. Μήπω πρέπει δηλαδή αυτό που ξεκινήσαν οι Έλληνε να το βάλουμε στην τσέπη μα, να το πω έτσι απλά. Αυτό κάνουν οι Ιγγλέζοι. Γι' αυτό και από το 23 και μετά αρχίζει να παίρνει μέτρα ο Κάνινγκ συγκεκριμένα ουδέτερα ή πολλέ φορέ και θετικά προ την Ελληνική Επανάσταση. Αναγνώριζε του ελληνικού αποκλεισμού, το νησάκι Κάλαμο που είναι έξω από τη, τον Ιδρύα και τη Λευκάδα είναι καταφύγιο του Έλληνε, αλλάζει του τους, ε, τους αρμοστέ στα Ιόνια νησιά, ο Ξάλφο στην Κωνσταντινούπολη που είναι πρεσβευτή τα λέει διαφορετικά τα πράγματα και για να μην πάμε πιο μακριά, διότι εδώ είναι η ουσία το ζουμί, τον άλλο χρόνο μέσω συνεργατών της Αγγλικής Εξωτερικής Πολιτικής, και βασικά του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα σημαντικότητα στην Ελληνική Επανάσταση και ηγείται μιας μεγάλης, ε, ενός μεγάλου τμήματος της Ελληνικής Επανάστασης, εκφράζοντας τους πολιτικούς, την εωτερικότητα, το ευρωπαϊκό πνεύμα σε μια χώρα η οποία δεν είναι τόσο πολύ συνηθισμένη σε τέτοιε καινοτομίε. Είναι αυτό ο οποίο θα συνεργαστεί με την αγγλική πλευρά και ο οποίος θα δεχτεί να, ε, και να θέσει, κατ' εξοχήν, το ζήτημα της χρηματοδότησης της ελληνικής επανάστασης, το οποίο είναι βασικό, βασικότατο, διότι υπάρχουν κάποιοι πόροι στην αρχή, οι οποίοι εξαντλούνται και όσο αγώνα συνεχίζει και η Οθωμανική πύλη, Στρέφεται με μεγαλύτερα στρατεύματα και πιο οργανωμένα εναντίον τη Ελληνική Επανάσταση, η οποία είναι και στη στεριά και στη θάλασσα. Έτσι. Έχουμε αγώνα σημαντικότατο και στη θάλασσα. Πολλοί, μάλιστα, ιστορικοί θεωρούν πω ε, ο αγώνα, ο καταθάλασσα αγώνα, ήταν σπουδαιότερο από τον αγώνα τη ξηρά, διότι είχε σημαντικότατα αποτελέσματα και ε, δημιούργησε φοβερά προβλήματα και στο ναυτικό, αλλά και στην εν γέννη μετακίνηση του Οθωμανικού, του οθωμανικού παράγοντα ενώτιον της Ελλάδος. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν ο Μαυροκορδάτος είναι αυτός ο οποίος θα πιέσει, που έχει και θέση μέσα στο εκτελεστικό, θα πιέσει την, την κυβέρνηση την επαναστατική και θα στείλει ανθρώπους να, στο εξωτερικό και σε άλλες χώρες, αλλά θα κατάληξουν στο Λονδίνο, που η χρηματαγορά του Λονδίνου είναι η πιο, η πιο πολύ μπουκωμένη από, από χρήμα, από ρευστό, να ζητήσει ένα δάνειο. και εδώ είναι το καταπληκτικό, πως κάτω από την ε, πρόταση και την προστασία του Γεωργιού Κάνινγκ, αποφασίζουνε τραπεζίτες, Εγγλέζοι, ε, τραπεζίτες του Λονδίνου, να δανείσουνε την ελληνική επανάσταση, να δανείσουνε την ελληνική επαναστατική κυβέρνηση, να δανείσουν ουσιαστικά ένα επαναστατημένο λαό, ο οποίος έχει μια επαναστατική κυβέρνηση, την οποία έχει αναγνώρισει μόνο ο πρόεδρος της ΑΕΤ και κανένας άλλος. Έτσι. Βεβαίως, θετικά για την ελληνική επανάσταση και την επαναστατική κυβέρνηση, έχει μιλήσει και ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε υπέρ της ελληνικής αλλά μέχρι εκεί. Αν και υπήρξαν πολλοί φιλένες Αμερικάνοι, και στο Κογκρέσο και αλλού υπήρξαν και άνθρωποι στην Αμερική που ήρθαν εδώ να αναμειχθούν στην Ελληνική Επανάσταση, είναι το περίφημο φιλελληνικό κίνημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, δώσανε χρήματα, βοηθήσαν όσο μπορούσαν. Αλλά η γεγονό είναι ότι ουσιαστική εμπλοκή διπλωματική και οικονομική, που είναι πάρα πολύ σημαντική με την Ελληνική Επανάσταση, έχει η Αγγλική πλευρά, η οποία χρησιμοποιεί τα δάνεια ω αιχμή τη εξωτερική τη πολιτική, τη παρέμβασή τη και ουσιαστικά του αγγλικού υπεριαλισμού στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, με τα δύο δάνεια τα οποία συνυπόγραψαν οι εκπρόσωποι τη ελληνική επαναστατική κυβέρνηση στο Λονδίνο και χορήγησαν τράπεζε εγκλέζικέ με ομολογιούχου στην ελληνική επανάσταση, το δάνειο του 24, 800.000 λίρε στερλίνε χρυσέ και το δάνειο του 25, 2 εκατομμύρια στερλίνε χρυσέ, ουσιαστικά εμπλέκεται η εξωτερική πολιτική τη Μεγάλη Βρετανία στο ελληνικό ζήτημα και αυτό αποτελεί μια θετική τουλάχιστον παρακαταθήκη για στήριξη ελληνική επανάσταση για τον απλούστατο λόγο εκτό των άλλων, αν η ελληνική επανάσταση δεν πετύχαινε, δεν θα παίρνουν τα χρήματα του πίσω. Εδώ όμω οφείλω να πούμε το εξή. Δεν ήταν τόσο απλή αυτή η, η συνεργασία. Ήταν η συνεργασία μεταξύ μια πλευρά η οποία είναι πολύ αδύναμη και μια πλευρά που είναι πολύ ισχυρή. Γι' αυτό και τα δάνεια χορηγήθηκαν με πραγματική τιμή πολύ χαμηλότερη, ας πούμε το πρώτο δάνειο των 800.000 λιρών, προσυπογράφηκε τόσο, χορηγήθηκε προς 59%. Αυτό σημαίνει στη γλώσσα του δημόσιου δανεισμού πως από τις 100 λίρες εμείς πήραμε τις 59, αλλά χρωστάγαμε τις 100. Δηλαδή ουσιαστικά μέσα από άλλες διαδικασίες, από το κοχρεολύσια, από ασφάλειες, από πληρωμή των ανθρώπων που εμπλακήκανε, από ε, πληρωμή του φιλενικού κομιτάτου του Λονδίνου, που ήταν το πιο ισχυρό άλλων ε, μέσα μεσαζόντων, ήρθε ένα ποσό γύρω στις 450-400.000 λίρες. Στην, είναι μεγάλο, ναι, έφτασε, αλλά είναι σπουδαίο ποσό. Δεν είναι τυχαίο ποσό, είναι ποσό. Η δεύτερη χρόνια, που ήταν το δάνειο το μεγάλο, Ήρθε μικρότερο πόσο. Γιατί παρακρατήθηκαν και άλλα ποσά, έγιναν φοβερέ πατάλες και στο μεταξύ δόθηκαν παραγγελίε σε ναυπηγεία αγγλικά και αμερικάνικα να ναυπηγηθούν φρεγάτε ε, και ατμοκίνητα πλοία. Από τα οποία έρθανε ούτε τα μισά, πολλά από τα οποία κυρίω τα ατμοκίνητα πλοία ήταν κακή κατασκευή και βραδικίνητα. Δεν μπορούσαν δεν, να κινηθούν ε, μπορούσαν στα νερά του Αιγαίου με τίποτα, Δεν μπορούσαν ναι. με τίποτα. Ναι. Η ΔΕ, τα ΔΕ. Πλοία που παρεγκέθεσαν στι ΗΠΑ στο χειρότερο των ναυπηγείων, ένα ληστρικό ναυπηγείο. Αναγκάστηκαν στο τέλο οι Επαναστάτε να στείλουν τον κοντόσταυλο, που είναι μεγάλη προσωπικότητα, στι ΗΠΑ και ο ίδιο μέσω γνωστών του να προσεγγίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να παρέμβει ο πρόεδρο υπέρ τη Ελλάδο στο ναυπηγείο, γιατί είχαν υποσχεθεί οι Αμερικάνοι με το ποσό, τεράστιο ποσό που πήρανε να φτιάξουν δύο φρεγάτε και άλλα έξι πλοία και άλλα δύο-τρία βοηθητικά πλοία και τελικά υποσχεθήκαν να φτιάξουν μόνο δύο φρεγάτε. Και από τι οποίε ήρθε μόνο μία η Ελλάδα. Πολύ ωραίο καρά, μου Είχαν υποσχεθεί να δώσουν τα πλοία μέχρι το 25 και τα πλοία ήρθαν το 27 και το 28, όταν η ελληνική επανάσταση τελείωνε. Αυτό το γεγονό και τα χρήματα του δανείου που ήρθαν, ένα μέρο των χρημάτων, ήταν ουσιαστικά σημαντικό όμω έτσι. Δυστυχώ και όταν έφτασε στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιήθηκε τόσο πολύ για να βοηθήσει τον αγώνα, όσο για να προωθήσει προσωπικά συμφέροντα και φιλοδοξίες, είναι να ανάψει φοβερές αντιζηλίες, είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, και να πυροδοτήσει τους δύο εμφυλίους πολέμους, οι οποίοι από τα τέλη του 23 έως το 25 οδηγήσανε την επανάσταση σε δρόμους τελείω διαφορετικούς. Οι Έλληνες εγκαταλείψανε τον αγώνα αντίον των Τούρκων κυρίω και πολεμούσαν μεταξύ τους. Στη δεύτερη φάση του εμφυλίου πολέμου, όπου ενεπλάκησαν και οι Δρέοι με τους Κουντουριώτιδες και ο κολέτη και οι Ρουμελιώτες, έχουμε κατοχή, εκστρατεία και κατοχή της Πελοποννήσου από στρατεύματα, από ορδές, από τη Ρούμελη. Ελληνικά στρατεύματα, των οποίων ηγούντο ο Μακρυγιάννης, ο Καραϊσκάκης και ο Γκούρα. Δηλαδή αυτοί κατεβήκαν στην Πελοπόννησο, συγκρουστήκαν με μια μερίδα των Πελοποννησίων που είχαν αρχικό τον Κολοκοτρώνη και δύο τη άλλου τον Νικηταρά, νικήσανε, κατακτήσαν την Πελοπόννησο και βασανίζανε τους κατοίκου της Πελοποννήσου και, την, και τους παράγοντες με τρόπο α, α, απαράδεκτο. Ήταν ξένος, τα ξένοι κατοχή ήταν. Πώ ε, πώς λαιλατούσαν την Πελοπόννησο, πώς βασανίζανε, χιλιάδες κάτοικοι Πελοποννήσια εγκαταστα... εγκαταλείψαν τις πόλεις και πήγαν στα βουνά, εγκαταλείψαν τα χωράφια τους, τα χωριά τους και κρυφτήκαν σπηλιές για να γλιτώσουν από τους ρουμελιώτες. Τα καλάβρυτα, έτσι. Τα άκαψε πρώτο ο Καραϊσκάκη με τον Κούρα. Το λεχούρι το έκαψε ο Κούρα. Και ήταν τη μόδα τότε να καίνε χωριά και σπίτια. Okay. Έκανε επίθεση ο Καραϊσκάκη στο σπίτι του Ζαήμι, ο οποίο ήταν ο μεγάλο πρόκριτο των Καραβρίτων και ήταν και η πολιτική προσωπικότητα. Το έκαψε το σπίτι, το τυρλεϊλάτσε το, 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 το και βγάλαν έξω την περιουσία τη γυναίκα του και την πουλάγανε οι Ρουμελιώτε στην πλατεία στα Καλαβρίτα. Και έγιναν και άλλα τόσα που καλό να μην τα αναφέρουμε. Θα μου πείτε αυτό ο αγώνα έχει και αυτέ τι πλευρέ. Ε, βέβαια, διότι ο άνθρωπο δεν είναι μόνο άγιο, είναι και δαίμονας, Έτσι τα έχουμε πει αυτά. Και γίνονται τέτοια πράγματα. Το τραγικό είναι δε ότι την εποχή εκείνη ο Σουλτάνο αποφασίζει, επειδή βλέπω δεν μπορεί εύκολα να φέρει βόλτα την Ελληνική Επανάσταση, αποφασίζει να ζητήσει τη βοήθεια του χεβίδι, του Πασά τη Αιγύπτου, του Μεχμέταλη, ο οποίο είναι υπηκό του κατά κάποιο υποτακτικό του. Αλλά ο Μεχμέταλής είναι ένας πολύ ισχυρός και σπουδαίος ηγέτης, έχει κάνει την Αίγυπτο μεγάλη δύναμη, έχει εξαιρετικό στρατό οργανωμένο από, ευρωπαϊκού, από ευρωπαίους αξιωματούχους, ναι, yeah, ε, ναι, ναι. και στέλνει τον θετό του γιο τον Ιμπραήμ να καταστήλει την εξέγερση στην Ελλάδα, την Επανάσταση, με αντίτιμο να ελέγχει, να, προσ... να του προσφερθεί η Κρήτη και διοικητικά η Δηλαδή, του παραχωρεί ο Σουλτάνο την Πελοπόννησο και την Κρήτη, προκειμένου να σβήσει την Ελληνική Επανάσταση. Και ξεκινάει ο Ιμπραήμ από την Αίγυπτο, πηγαίνει στην Κρήτη με τα καράβια και δικά του και συγκεκριμένων εταιριών Αγγλικών και στη συνέχεια από την Κρήτη, ανενόχλητος, διότι ο ελληνικός στόλος περιέπλεπε τα παράλληλα της Πελοποννήσου και κοίταγε να καταστήλει την αντίδραση των Πελοποννησίων, δηλαδή είχε μπει σαφώ. Ιδραίοι δηλαδή, βασικά είχαν πει σαφώ στον αγώνα εναντίον τον, στον εμφύλιο πόλεμο. Τα ψαρά εκείνη την εποχή είχαν καταστραφεί, άρα ήταν ο στόλο, σπέτσε, ύδρα, που υπήρχε και αντισλία μεταξύ του, και μερικά άλλα νησιά. Μήκονο, ε, Σκόπελο, Κύρο, Κάσο, καταστράφηκε και Κάσο. Το Καστελόριζο είχε πει Σκαράβια, δηλαδή ήταν, ήταν όλα τα νησιά που ήταν στον αγώνα. Και τον αφήσανε τον Ιμπραήμ ελεύθερο να αποβιβάσει στρατεύματα στην Πελοπόννησο, να πηγαίνουν έρχεται χωρί να του κάψουν το στόλο. Χωρί να τον ενοχλήσουν το στόλο. Αυτό είναι μια μελανή στιγμή στην Ελληνική Επανάσταση που θέτει και ορισμένα ερωτηματικά. Γιατί έγινε αυτό, Έγινε γιατί υπήρχε μόνο η μανία των Ιδραίων να εξαφανίσουν του Πελοπονίσιου. Μάλιστα, μόλι τελείωσε όλη αυτή η περιπέτεια και παραδόθηκαν οι Πελοπονίσιοι αρχή και ο Κολοκοτρόνη, τον συλλάβαν τον Κολοκοτρώνη Σιδηροδέσμιο με αλυσίδες και νταούλια, τον πήγανε στον Άφλιο και από εκεί μέσα από τη χλέβη όλων των παρισταμένων τον στείλανε στην Ήδρα και τον κλείσανε στο μοναστή, στην, στον Πλοφή Τυλία φυλακισμένο. Όπως και άλλους Πελοποννήσιους ηγέτες. Δηλαδή έφτανε η επανάσταση στις χειρότερες της στιγμές και το χειρότερο ερχόταν ο Περιμορπιστούς μέσα σε έξι μήνες διέλυσε την Πελοπόννησο διέλυσε την Πελοπόννησο. Κινήθηκε ταχύτητα με Ευρωπαίους αξιωματικούς και πολύ οργανωμένο στρατό, δεν κόλαγε ούτε σε κλαιλασίες, ούτε σε καταστροφές, έφερε την επανάσταση στην Πελοπόννησο στο, στο Αμίν, πέρασε απέναντι και άρχισε από το Μάρτιο, του, από τον, λίγο αργότερα, ε, από τα, προς την Άνοιξη του και καλοκαίρι του 25 να πολιορκεί από θαλάσση στο Μεσολόγγι. Την ίδια εποχή ο Κιουταχή είχε αρχίσει την πολιορκία του Μεσολογίου. Επειδή όμω έχουμε φτάσει στο 25 και έπεται μεγάλη συνέχεια, <χει> εγώ θα σταματήσω εδώ και θα υποσχεθώ στου αγαπημένου φίλου που έχουν την καλοσύνη και μου κάνουν την τιμή να μιλάω και σε εσά βεβαίω, πω θα συνεχίσουμε στην επόμενη στην προσεχή μας συνάντηση για να ολοκληρώσουμε όλα τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης και βέβαια Όποιε αιτίε μπορούμε να φωτίσουμε, γιατί το 25 είναι ένα ορόσημο. Από εκεί και πέρα αρχίζει μια άλλη πραγματικότητα, η οποία θα τελειώσει το 30 με τη δημιουργία του ελληνικού κράτου. Οπότε δεν θέλω άλλο να σα κουράσω, να ευχαριστήσω πολύ τους αγαπητού φίλους και εσά προσωπικά, αγαπητοί φίλοι που με παρακολουθήσατε, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την προσεχή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε. Το επόμενο ραντεβού πάλι στο φιλόξενο χώρο της Βιβλιοθήκης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, πολλά, ευχαριστώ πολύ. Πολλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.